Ψύχρεμητε να τριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι την πραγματικότητα, θα συγκινηθείτε, θα τα κρίσετε. Αυτά τα δάκρυα όμως θα είναι τα διαμάντια της ψυχής. Γιατί θα κρύβουν μια ανεκτίμητη υπόσχεση. Με λανθασμένο τρόπο. Κατά τη δική μου άποψη, το θέμα των εξορκισμών. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά που είστε μαζί. Ίσως δεν έχετε τύχει να παρακολουθήσετε τον τελευταίο καιρό, αλλά πάρα πολλοί ασχολούνται με το θέμα των εξορκισμών. Και πάρα πολλοί αξιόλογοι πατέρες δίνουν ωραίες απαντήσεις, με τη διαφορά όμως ότι μέσα στον πλουραλισμό και από δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουν τα θέματα, ή ακόμα και είναι και δύσπιστοι άθροι, προσπαθούν να βάλουν όλα σε ένα καζάνι, μάλιστα στερώντας καμιά φορά από σωστή διάθεση χρόνου στους ανθρώπους που θα μπορούσαν να αναπτύξουν το θέμα και κάπου ο κόσμος έχει σε σύγχυση. Θα ήθελα έτσι και στα δύο, και στην τηλεόραση και στο θέμα των εξορκισμών μια πρώτη εκτίμηση, αν είναι δυνατόν. Αν δεν είναι, προχωράμε στο πρώτα θέμα. Ως προς την τηλεόραση. Μάλιστα. Είπατε ότι οι περιπτώσεις που υπάρχουν προορατικοί πατέρες, δεν είπατε? Είπατε μια φράση. Μάλιστα. Για προορατικοί. Α, ναι, ναι. Για σπάνιες περιπτώσεις κληρικών που έχουν προορατικό. Βεβαίως, χάρισμα. Μάλιστα, προφητικό δηλαδή χάρισμα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω προορατικό χάρισμα προφητικό, αλλά εφόσον ερωτάτε για την τηλεόραση, θα επικαλεστώ έναν Άγιο της Εκκλησίας μας που τον τίμησε ο Θεός, τον πρίκησε ο Θεός με το μεγαλύτερο προορατικό, με το μεγαλύτερο προφητικό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο γνωστός Έλληνας Άγιος, Ιεραπόστολος, Εθνοαπόστολος, Ιερομάρτης, θαυματουργός και προφήτης Κοσμάς ο Ετωλός. Ο Κοσμάς ο Ετωλός προφήτευσε την Αποκάλυψη, την τηλεόραση. Την προφήτευσε πρώτη η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Που μας είχατε εξηγήσει. Στο 11ο κεφάλαιο. Μάλιστα. Εδώ και 1900 χρόνια. Και κατόπιν προφήτευσε την τηλεόραση ο Κοσμάς ο Ετωλός εδώ και 250 περίπου χρόνια. Τι είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός? Δύο προφητείες. Τις αναφέρω διότι ο λόγος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη γνώμη που μπορούμε να τη θεωρήσουμε υπερβολική. Είναι μία προφητική φωνή. Είναι ένας θεόπνευστος λόγος που δεν μπορεί ο πιστός να τον αμφισβητήσει. Έβλεπε ο Κοσμάς ο Ετωλός την τηλεόραση, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται, τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργεί. Και τι είπε? Είπε δύο προφητείες. Θα βγει, είπε, ένα μαγικό κουτί που θα τρελάνει τον κόσμο. Γιατί ονόμασε μαγικό κουτί την τηλεόραση? Διότι ασκεί μαγεία, έλξη πάνω στις ψυχές. Κανένα άλλο επιστημονικό εφεύρημα, επίτευγμα δεν ασκεί τόση έλξη πάνω στις ψυχές όσο η τηλεόραση. Κατήντησε η τηλεόραση να είναι εκ των ον ουκ άνευ της συγχρόνου ζωής. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δηλαδή σύγχρονος άνθρωπος χωρίς τηλεόραση. Όπως είναι απαραίτητος ο άρτος, λοιπόν, ο αέρας, το οξυγόνο, το νερό,
θεωρείται δυστυχώς σήμερα απαραίτητη και η τηλεόραση. Δηλαδή κρίνεται ότι το μέσο έχει γίνει αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, κάπως... όπως το λέτε, όπως το λέτε, δυστυχώς. Λοιπόν, άρτος και θεάματα δεν έλεγαν οι παλιοί. Άρτον και τηλεόραση. Παραλλάσσομαι λίγο το λόγο. Το θέαμα, τηλεόραση, θέαμα παρουσιάζει. Είναι ένα μαγικό κουτί που τρελαίνει τον κόσμο. Διαφθείρει τα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό θα πει τρελαίνει τον κόσμο. Φυραίνει το μυαλό των ανθρώπων. Ξέρετε, με όσα παρουσιάζει. Η δεύτερη προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετουλού είναι πιο χαρακτηριστική. Τύπου Κοσμάς. Θα έρθει καιρός που μέσα στα σπίτια θα μπει ο καταραμένος διάβολος και τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια, στις στέγες. Κέρατα είναι οι κεραίες, πολύ χαρακτηριστική προφητεία. Με την τηλεόραση μέσα στα σπίτια μπήκε ο διάβολος. Τα σπίτια άλλοτε ήταν εκκλησίες, ήταν άλλοτε τα ελληνικά σπίτια. Εδώ και 50 και 100 και περισσότερα χρόνια και 200 τα σπίτια ήταν ιεροί τόποι, ιερές εστίες. Τώρα όπως είπε ένας σε ένα ιερατικό συνέδριο, ένας ευλαβής ιερεύς, λέει «Σεβασμιότατε και πατέρες», είπε απευθυνόμενος στο συνέδριο, θα πω ένα σκληρό λόγο αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με την τηλεόραση τα σπίτια μας έγιναν οίκοι ανοχής. Δεν κατηγορούμε την τηλεόραση αυτή καθεαυτή ως ένα επιστημονικό καταπληκτικό επίτευγμα. Μα για τη χρήση μιλάμε. Όχι. Μιλάμε για την κακή χρήση της τηλεοράσεως. 99% για να μην πω περισσότερο, 99% γίνεται κακή χρήση της τηλεοράσεως. Προβάλλεται το ψεύδος, γίνεται παραπληροφόρηση, προβάλλεται ο γυμνισμός, η πορνεία, η μοιχεία, η διαστροφή, η ομοφιλοφιλία ακόμη να προβάλλεται από την τηλεόραση, η μαγεία, ο σατανισμός. Λοιπόν, τι δεν προβάλλεται δηλαδή, ό,τι κακό προβάλλεται σήμερα από την τηλεόραση. Διακόψουμε οι διαφημίσεις και θέλω τη γνώμη σας μετά για κάτι πολύ σοβαρό που παρακολούθησε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό. Κατά τις κρίσεις για την τηλεόραση, θα σας πω και αυτό και συνεχίστε. Δεν ολοκλήρωσα όμως για την τηλεόραση. Γιατί ασκεί τόση έλξη η τηλεόραση? Διότι διδάσκει εποπτικά με εικόνες. Ικανοποιεί το κυριότερο αισθητήριο του ανθρώπου, την όραση. Θέλει να δει ο άνθρωπος. Και θέλει να δει τα γυμνά, θέλει να δει τα αισχρά, θέλει να δει τα μαγικά, τα σατανικά. Θέλει να δει τα εγκληματικές σκηνές. Επιδιώκει ο διαφθαρμένος και διαστραμμένος άνθρωπος ακόμη και την αγρία ειδονή. Λοιπόν, και τα βλέπουν και τα παιδιά και τα αντιγράφουν και κάνουν εγκλήματα, όπως κατά καιρούς έχουν καταγγελθεί τέτοια εγκλήματα. Λοιπόν, δημοσιογραφία, μπορούμε να πούμε ότι η τηλεόραση είναι η μεγάλη κακή δασκάλα της ανθρωπότητος. Ό,τι κτίζουν οι καλές δασκάλες και οι καλές καθηγήτρες και οι καλοί διδάσκαλοι και οι καλοί καθηγητές, τα γκρεμίζει σχεδόν όλα η μεγάλη κακή δασκάλα, η μαστροπός και προαγωγός προς το κακό, η τηλεόραση. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, διαφορετικό από το χαρακτήρα του ανθρώπου των προηγουμένων αιώνων, λόγω της τηλεοράσεως. Ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να χαρακτηριστεί ως τηλεάνθρωπος. Και ο τηλεάνθρωπος, κύριε Κουτρουμπέλη, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση σόλικη, αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο τηλεάνθρωπος, αυτός που αρέσκεται να βλέπει όλα τα έσχη και τις διαστροφές και τα εγκλήματα και τα μαγικά και τα σατανικά αυτά πράγματα και ειδονίζεται βλέποντας αυτά τα πράγματα, αυτός ο τηλεάνθρωπος είναι παλιάνθρωπος.
Παλαιός άνθρωπος, λέει ο Παύλος, εγώ το κάνω μια λέξη. Παλιά άνθρωπος, διεφθαρμένος και διαστραμμένος άνθρωπος. Θέλω την κριτική σας σε κάτι πολύ σημαντικό πριν προχωρήσουμε για τους εξορκισμούς, να ακούσω τη γνώμη σας. Και κατά την αποκάλυψη συγγνώμη του Ιωάννου, θα χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση από τον Αντίχριστο για τη διαπόμευση και τον εξευτελισμό των Αγίων. Θα βλέπετε να τα αναγάγει σαν των βασικότερων μέσων της προπαγάνδας. Ασφαλώς, ασφαλώς. Σήμερα παρακολούθησα μια εκπομπή και δυστυχώς με έκπληξη είδα ένα μάγο που τον είχε κάποιο μεγάλο κανάλι, συγκεκριμένη εκπομπή, και ενώ είχαν μαζέψει όλα εκείνα τα παιδιά από το σχολείο που συνήθως μαζεύουν σήμερα στις τηλεοπτικές εκπομπές για να κοσμούν το χώρο τα παιδιά ως έμψυχο διακοσμητικό υλικό, και είχαν βάλει το μάγο, πέρα από τη διαφήμιση που του έγινε, το να λέει το μέλλον σε κάθε παιδί. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθαρά με πνευματιστικές ικανότητες το έλεγε. Αυτό, ποιες ευθύνες ή πνευματικές, θα λέγαμε έτσι, μετατάξεις υποδικίας ενέχει για τα παιδιά και τους γονείς και τους υπευθύνους σε σχέση με αυτή τη διαδικασία και τη διεργασία? Κύριε Κουτρομπέλη, σαν θεολόγος, πρώτα θέλω να παρατηρήσω ότι ο μάγος, ο πνευματιστής, ο υπλοντιστής, ο σατανιστής ή το medium. Το medium. Όλα αυτά είναι ομούσια που είπαμε. Λοιπόν, δεν μπορεί ο σατανιστής να προείπει το μέλλον. Ο σατανάς γνωρίζει πράγματα του παρόντος και του παρελθόντος. Τα μέλλοντα δεν γνωρίζει. Ούτε τις σκέψεις του ανθρώπου γνωρίζει. Συνεπώς είναι απατεώνες αυτοί οι οποίοι εν ονόματι της μαγείας, του υπνοτισμού, του πνευματισμού, λένε ότι ανακοινώνουν, αποκαλύπτουν γεγονότα του μέλλοντος. Είναι απατεώνες. Αυτοί δε οι οποίοι παρουσιάζουν, την πνευματική ευθύνη, θέλω να σου πω, παρουσιάζουν τέτοια πράγματα στα παιδιά, είναι παιδοκτόνοι, ανθρωποκτόνοι είναι. Σκοτώνουν πνευματικά τα παιδιά τους. Είναι ανόητοι, είναι εγκληματίες. Είναι τεραστία η ενοχή τους. Να ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα που συνιστούν λατρεία του σατανά. Μεγάλο αμάρτημα είναι η πορνεία, μεγαλύτερο αμάρτημα η μοιχεία, ο φόνος. Αλλά ακόμη μεγαλύτερο αμάρτημα είναι το να προσφεύγει κανείς στο διάβολο και να ζητάει φως από το διάβολο και βοήθεια από το διάβολο και προκοπή από το διάβολο. Αυτό είναι άρνηση Χριστού και είναι σατανολατρεία, και όποιος κάνει αυτά τα πράγματα αρνείται, αθετεί τις συνθήκες του βαπτίσματος, αρνείται το βάπτισμά του, είναι σαν να φτύνει μέσα στην κολυμβήθρα του. Μάλιστα. Διότι όταν βαπτιζόταν έλεγε αποτάσσω με τον σατανά πάση τις έργες, την πομπή, τη λατρεία του σατανά. Όταν κάνει αυτά τα πράγματα τα σατανικά, μαγικά, πνευματιστικά, λοιπόν, όταν πάσα μορφή μαντίας είναι καταδικασμένη. Αρνείται τον Χριστό, αρνείται τον βαπτισμά του και λατρεύει τον σατανά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Και όταν πάει ένας να εξομολογηθεί, μετανοεί και πάλι εξομολογηθεί, το πρώτο που πρέπει να πει είναι αν πήγε σε τέτοια πράγματα, σε medium, σε αστρολόγους, σε μάγους, σε πνευματιστάς, συμπλωτιστάς, για να ζητήσει φως και βοήθεια από τον σατανά. Την αποστασία δηλαδή. Αυτά πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί και μετά τα άλλα αμαρτήματα, τα σεξουαλικά, τα εγκλήματα, τις εκτρώσεις. Λοιπόν, μη σας φανεί υπερβολικό αυτό που λέω. Αυτά πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί. Γι' αυτό σας ρωτώ, για να καταλάβουμε το μέγεθος της αποστασίας μέσα από μια τέτοια ενασχόληση ή συμμετοχή. Το δεύτερο είναι για τους εξορκισμούς, θα ήθελα έτσι λίγα σχόλια. Να μας πείτε σαν θεολόγος. Οι εξορκισμοί σημαίνουν, προϋποθέτουν ότι υπάρχει δαιμονικός κόσμος. Ότι υπάρχουν πνεύματα, πονηρά και ακάθαρτα, δαίμονες. Ο διάβολος δεν είναι μια φαντασία. Ο σατανάς ή διάβολος ή ως φόρος ή Βιελζεβούλ ή όπως αλλιώς ονομάζεται, δεν είναι ένα αποκύημα της φαντασίας, δεν είναι ένα μορμολίκιο, ένα σκιάχτρο. Είναι οντότης, είναι πρόσωπο, κακό πρόσωπο ο σατανάς, και έχει υπό την εξουσία του
αναρρύθμιτο πλήθος κακοποιών επίσης πνευμάτων πονηρών των δαιμόνων. Δηλαδή είναι πνευματική υπόσταση. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν σύγχρονοι θεολόγοι άλλοι, οι οποίοι δυστυχώς θέλουν ένα σατανισμό χωρίς σατανά και μια δαιμονολογία χωρίς δαίμονα. Λοιπόν, οι άνθρωποι σήμερα από τα κανάλια μιλάνε για σατανά, για σατανισμό, γίνονται δίκες στα δικαστήρια σατανιστών και δεν πιστεύουν σε σατανά οι άνθρωποι. Ενώ η Γραφή σαφώς διδάσκει την ύπαρξη του σατανά. Αφήνουμε την Παλαιά Διαθήκη και ας έρθουμε στην Καινή Διαθήκη. Τι είπε ο Χριστός ο λίγον πρώτη συλλήψεως και του θανάτου του? Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχον και ενεμίου και έχει ουδέν. Έρχεται, λέει, ο άρχοντας αυτού του κόσμου, το σατανά τον ονόμασε άρχοντα αυτού του κόσμου. Ο σατανάς κυβερνάει τον κόσμο. Ο Χριστός κυβερνάει τους ολίγους πιστούς, τους πραγματικούς πιστούς, τους πραγματικούς, τους συνειδητούς χριστιανούς. Τους πολλούς, τον κόσμο κυβερνά ο σατανάς. Και τα μέσα της δημοσιότητας σατανοκρατούνται. Ο Χριστός έχει ελάχιστες μετοχές στα μέσα της δημοσιότητας, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις. Ο Χριστός δεν επηρεάστηκε από το διάβολο στην αρχή της δημοσίας δράσεώς του? Δεν έβγαλε ο Χριστός δαιμόνια? Δεν συνομίλησε με δαίμονες, λοιπόν, και έβγαλε δαιμόνια? Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι η μάχη μας δεν είναι τόσο με ανθρώπους, όσο είναι με τα πνεύματα της πονηρίας, με τους κοσμοκράτορες? Τους δαίμονες ο Παύλος τους ονόμασε κοσμοκράτορες. Τα πνευματιστικά φαινόμενα, τα φαινόμενα του δαιμονισμού, τα φαινόμενα της μαύρης και της λευκής μαγείας είναι απτές, χειροπιαστές αποδείξεις ότι υπάρχουν δαίμονες. Βλέπεις τώρα ένα πρόσωπο, ένα χωρικό, αγράμματο, αστοιχείωτο, δαιμονίζεται, δηλαδή μπαίνουν μέσα του δαιμόνια, ένα δαιμόνιο ή περισσότερα, και αρχίζει να μιλάει ξένες γλώσσες ο αγράμματος άνθρωπος. Πώς μιλάει ξένες γλώσσες? Μιλάει το δαιμόνιο διαμέσου του ανθρώπου. Τι μπορεί να γνωρίζει αμαρτίες κάποιου? Ή σου αποκαλύπτει τα μυστικά σου. Χωρίς να σε έχει δει ποτέ ο δαιμονισμένος άνθρωπος, σε ξέρει όμως το δαιμόνιο που είναι μέσα του, σου λέει: εσύ είσαι ο Δημήτρης Κοτρομπέλης. Η γυναίκα σου ονομάζεται έτσι, έχεις τόσα παιδιά, αυτά είναι τα ονόματά τους. Χθες έκαμες αυτή την αμαρτία, ξέρω εγώ που να σου πει. Πρόσωπα, πράγματα, περιστατικά και τα τι αυτά. Μάλιστα. Μπορεί ο δαιμονισμένος να σου πει αυτή τη στιγμή, αυτό το λεπτό, τι συμβαίνει στο Λονδίνο. Και εκ των υστέρων να πληροφορηθείς ότι όντως αυτό συνέβη. Διότι το πνεύμα σε κλάσμα δευτερολέπτου μεταβαίνει στο Λονδίνο, βλέπει τι συμβαίνει, επανέρχεται στο δαιμονισμένο και με το στόμα του δαιμονισμένου σου λέει: αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, στην οδό αυτή, στο τετράγωνο αυτό, έγινε πυρκαγιά και κάηκε ένας πυροσβέστης. Το όνομά του αυτό. Άρα δηλαδή εκμεταλλεύεται δύο βασικά πράγματα από ό,τι συναγάγεται από όσα μας είπατε, ότι υπάρχουν δαίμονες. Ναι, πρέπει αυτό, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Και όποιος δεν πιστεύει, κύριε Κουτρομπέλη, σε όλα τα δόγματα της πίστεως, σε όλα όσα διδάσκει η Γραφή και η Εκκλησία, αυτός δεν είναι χριστιανός. Αυτός είναι αιρετικός, άπιστος, άθεος, ό,τι θέλεις. Να επαναλάβω κάτι που πολύ σημαντικό. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Ο Χριστός δίδαξε σαφώς ότι υπάρχει διάβολος. Και ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης λέγει στην πρώτη του καθολική επιστολή ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να λύσει τα έργα του διαβόλου. Να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. Είναι δηλαδή η ύπαρξη διαβόλου προϋπόθεση της εν Χριστώ απολυτρώσεως. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Λοιπόν, να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και οι εξορκισμοί για τους οποίους ερωτάτε είναι ένας τρόπος λύσεως των έργων του διαβόλου. Είναι μέσα στην Εκκλησία μας. Βεβαίως. Η Εκκλησία παραδέχεται δαίμονες, παραδέχεται τη μαγεία, ότι υπάρχουν δαιμονικοί άνθρωποι, μάγοι, οι οποίοι μπορούν να προξενήσουν κακό σε ανθρώπους που δεν έχουν στενή σχέση με το Θεό, με την Εκκλησία, που δουλεύουν σε σοβαρά αμαρτήματα και δεν μετανοούν. Μπορεί ο μάγος να κάνει κακό στους ανθρώπους αυτούς. Όπως ένας άγιος μπορεί να κάνει ευεργετικά θαύματα, ένας μάγος, ένας σατανιστής μπορεί να κάνει σατανικά θαύματα και να προκαλέσει μια ασθένεια σε έναν άνθρωπο που είναι μακριά από το Θεό. Μπορεί να μπει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, να δαιμονιστεί ο άνθρωπος. Μπορεί να ξεθεμελιώσει ολόκληρη η οικογένεια κάτι, ο διάβολος. Ναι. Και η Εκκλησία έχει εξορκισμούς, ευχές του Μεγάλου Βασιλείου,
του Ιερού Χρυσοστόμου. Έχει ευχές, ειδικές, εξορκισμούς, και όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, ο άνθρωπος που ενοχλείται υπομπνευμάτων ακαθάρτων, μετανοήσει, εξομολογηθεί, προσφύγει στη βοήθεια της Εκκλησίας, διαβαστούν οι εξορκισμοί, νηστεύσει κλπ. Αυστηρά και προσευχηθεί, τότε ελευθερώνεται από τους δαίμονες ή από τα κακά τα οποία προκαλούν, δηλαδή, οι δαίμονες. Στην Εκκλησία που είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Βεβαίως. Και το δεύτερο είναι ότι είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το κρατώ και το παραλαμβάνω προς διευκρίνηση, για όσους ίσως επειδή μέσα στην ρήμη του λόγου κάπου δεν το κατανόησαν, ότι ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον, γνωρίζει το παρελθόν και το παρόν, εκμεταλλευόμενος πρώτον ότι είναι η πνευματική υπόσταση και το δεύτερο ως πνεύμα ότι μπορεί να μεταφέρει ταχαίως από τόπο εις τόπο. Κακή πνευματική υπόσταση. Η διδασκαλία του χριστιανισμού είναι ότι οι δαίμονες ήσαν άγγελοι, αγαθοί αρχικώς, αλλά λόγω υπερηφανίας εξέπεσαν και έγιναν κακοποιά πνεύματα, πονηρά, ακάθαρτα κακοποιά, που η μόνη αναπαυσή τους, αν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό ως ανάπαυση, να κάνουν το κακό. Μάλιστα. Όταν ο Σατανάς δεν μπορέσει να κάνει κακό, σκάζει από το κακό. Πώς ανθρωποκτόνη, επειδή μισούν το δημιούργημα του Θεού, δηλαδή τον άνθρωπο. Ασφαλώς. Είναι ο διάβολος είναι ο μεγάλος εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου. Μου υποσχεθήκατε να σύζητα, θα αρχίσω μια σειρά βέβαια. Αυτά τα πράγματα τα λέγω όχι μόνο διότι τα έχω ερευνήσει θεωρητικά, αλλά διότι και εμπειρικά, έχω δηλαδή και προσωπική πείρα, επειδή σαν ιεροκήρυκας περιοδεύω όλο τον κόσμο και πηγαίνω πολλές φορές σε προσκυνήματα και έχω συνδεθεί και με Αγίους Πνευματικούς Πατέρας, όπου προσφεύγουν άνθρωποι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων, έχω ο ίδιος διαπιστώσει καταπληκτικά φαινόμενα δαιμονισμού. Προημερών πήγα σε ένα ναό των Αθηνών. Ήταν μία δαιμονισμένη, αγράμματη γυναίκα, την οποία έφεραν εκεί στην Αθήνα σε ένα καλό ιερομόναχο να την διαβάσει ευχές εξορκισμός. Εξορκισμοί διαβάζονται και κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Στην αρχή διαβάζονται εξορκισμοί και κατόπιν τελείται το μυστήριο. Έφεραν λοιπόν μια δαιμονισμένη γυναίκα από την Ικαρία κοντά τους φούρνους. Ούτε με ήξερε ούτε την ήξερα. Ο διάβολος όπως που ήταν μέσα της με ήξερε. Και όταν πήγα εκεί στο ναό άρχισε να φωνάζει. Ρε Σωτηρόπουλε, τι μας κοβαλήθηκες εδώ πέρα. Και επειδή μιλούσα σε μερικούς ανθρώπους και έλεγα μερικά πνευματικά πράγματα, μην τους λες τίποτε ρε, μην τους ανοίγεις τα μάτια ρε, ας τους να έχουν μεσάνυχτα. Σε αυτή τη μάνικη γλώσσα φώναζε το δαιμόνιο. Και τι άλλο φώναζε. Που πας ρε στην τηλετόρα και μιλάς εναντίον των αιρέσεων. Τα παρακολουθεί όλα ο διάβολος. Λες αλήθειες ρε που μας καίνε, καίει ο λόγος, καίει ο λόγος του Θεού. Φώναζε το δαιμόνιο. Εκείνο δε που μου έκανε εντύπωση, εγώ στην προσευχή μου μεταξύ των Αγίων επικαλούμαι και συγχρόνους Αγίους και εκ των πρώτων ή μάλλον πρώτα από τους συγχρόνους Αγίους επικαλούμε τρεις, τον πατέρα Πορφύριο που ήταν μέγας χαρισματούχος των ημερών μας και συνδεόμουν μαζί του, τον πατέρα Ιάκωβο, επίσης πολύ μεγάλον ασκητή των ημερών μας και χαρισματούχο, και τον πατέρα Παΐσιο, επίσης σπουδαίον ασκητή και χαρισματούχο. Και στην προσευχή μου πολλές φορές λέω πάτερ Πορφύριο, πάτερ Ιάκωβε, πάτερ Παΐσιε, βοηθήστε. Βοηθήστε τους ανθρώπους μας, βοηθήστε εμάς, τούτους, εκείνους, τους άλλους. Προσεύχομαι, επικαλούμε τη βοήθειά τους για διάφορα πρόσωπα. Ο διάβολος, όταν μιλάμε έτσι, ότι προσευχόμαστε ψιθυριστά μέσα στο κελί μας, τα παρακολουθεί. Λοιπόν, και επειδή πολλές φορές λέμε τα λόγια ψιθυριστά, τα ακούει. Και μου λέει, που επικαλείσαι στην προσευχή σου τον Ιάκωβο και τον Πορφύριο και τον Παΐσιο. Τους ανέφερε και τους τρεις. Περισσότερο δεν με έκανε εντύπωση. Τι είπε. Εξεφράστηκε θεολογικά. Που γράφεις βιβλία για τα δύσκολα χωρία της γραφής. Έχω γράψει τρεις τόμους με τον τίτλο «Ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της γραφής». Και αυτοί οι δαιμονισμένοι τώρα οι αγράμματοι
δηλαδή, που γράφεις βιβλία για τα δύσκολα χωρία της γραφής, θα σε πολεμήσω. Να ρωτήσω κάτι και... Αυτά κύριε Κουτρουμπέλη, στον Άγιο Γεώργιο, Καρέα, στην Αθήνα. Έφρεξαν τα πρόσωπα που είναι εκεί στο ναό που υπηρετούν και άκουγαν αυτά τα λόγια. Ο διάβολος δηλαδή, θέλω να πω, είναι πρόσωπο, έχει μυαλό, διεστραμμένο μυαλό. Βλέπει, ακούει, παρακολουθεί κλπ. Δεν είναι τίποτε από κύμα της φαντασίας. Δεν μπορείτε, κύριε Σιντρόπουλε, θα ήθελα με όσο διακριτικότερο τρόπο γίνεται τη γνώμη σας, που πολλοί άνθρωποι και απλοί αλλά και εξειδικευμένοι λένε ότι όλα αυτά τα θέματα, εγώ έχω βέβαια μια απάντηση, αλλά ήθελα και τη δική σας γνώμη, και να κλείσουμε για να μπούμε στην ενότητα του σημερινού μας θέματος, που λένε μήπως είναι φαινόμενα που ανάγονται στην ψυχιατρική ή είναι, ξέρω εγώ, συμπτώματα σχιζοφρενίας ή ψυχοτικών, έτσι... Κύριε Κουτρουμπέλη, ένας αγράμματος όταν αποκτάει αμέσως την ιδιότητα να μιλάει ξένες γλώσσες, μπορεί αυτό να είναι θέμα ψυχιατρικής? Προς τον κόσμο απευθύνεται την απάντηση. Λοιπόν, διαμέσου του κυρίου Κουτρουμπέλια, προς τον κόσμο ασφαλώς. Ένας ο οποίος πέφτει από ένα ύψος 100 μέτρα και δεν παθαίνει ούτε μία αμυχή ούτε μία γρατσουνιά, καταργεί δηλαδή τον νόμο της βαρύτητος, είναι θέμα ψυχιατρικής? Ένας που σου λέει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στο Τόκιο και τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη και τι συμβαίνει στο Λονδίνο, είναι θέμα ψυχιατρικής ή είναι φαινόμενα υπερφυσικά, μεταφυσικά, θαύματα μεν, αλλά θαύματα που συνδέονται με το δαιμόνιο? Κάποια στιγμή... Πρέπει να είμαι πολύ ηλίθιος, και είναι πολύ ηλίθιοι αυτοί οι οποίοι διαπιστώνουν τέτοια φαινόμενα και λένε θα τα εξηγήσει αυτά η επιστήμη. Θα τα εξηγήσει αυτά η επιστήμη. Ή αν λέει κάποιος απολογητής του χριστιανισμού, μου κόψει ένα στο χέρι, βάλει το μαχαίρι και μου κόψει το χέρι και το δείξει, και μετά το κολλήσει αμέσως, αυτό είναι θέμα που θα το αποδείξει μια μέρα η επιστήμη, ή είναι θαύμα, κύριε Κουτρουμπέλη? Θαύμα 100% και... Υπάρχουν και από περιοπής... Ούτε η θεωρία της μεταφυσικής δεν μπορεί... Υπάρχουν και από περιοπής ηλίθιοι, διεστραμμένοι άνθρωποι που θα πούνε δεν μπορούμε τώρα να το εξηγήσουμε, θα το εξηγήσει η επιστήμη στο μέλλον. Άρα λοιπόν, σαφέστατα μας είπατε ότι, έτσι μεταφράζω με δικό μου τρόπο, διορθώστε με να κάνω λάθος, ότι ακόμα και αν δεχθούμε την πιο αρνητική θέση των επιστημόνων εντός εισαγωγικών που αρνούνται το θαύμα, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, πέρα από την νόσο που μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ψυχικής παθήσεως, την υπέρβαση των φυσικών νόμων. Αυτό θα πει θαύμα, κύριε Κουτρουμπέλη. Θαύμα δεν είναι κάτι που συμβαίνει επί τη βάση των φυσικών νόμων και δια των φυσικών δυνάμεων. Θαύμα είναι κάτι που υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους, που δεν μπορεί να γίνει με φυσικές δυνάμεις. Το είναι θαύμα. Όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι ψυχίατρες και όλοι οι ψυχολόγοι και όλοι οι σοφοί και όλοι οι φιλόσοφοι και όλοι οι πολιτικοί να συγκεντρωθούν, ένα θαυματάκι δεν κάνουν. Θαύμα κάνει ο Θεός, θαύμα κάνει ο Άγιος ή μάλλον ο Θεός διαμέσου του Αγίου και διαμέσου ιερών αντικειμένων ακόμη, και θαύμα σε περιορισμένη κλίμακα κάνει και ο διάβολος. Μάλιστα. Πάντως, σε περιορισμένη κλίμακα κάποια στιγμή, εγώ θα επανέλθω όταν είμαι μόνος σε κάποιες εκπομπές, θα πω πάρα πολλά πράγματα. Πάντως, κύριε Σιντρόπουλε, πριν πω, θέλω να παρατηρήσω κάτι και θέλω και σε αυτό τη γνώμη σας. Ξέρετε, πολλές φορές, ίσως μέσα από την αγωνία μου για κάποια πράγματα που παρατηρώ από τα θέματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουμε, θέλω να τα μεταφέρω μέσα από μια προσωπική κρίση. Έχω παρατηρήσει το εξής. Η χειρότερη μορφή προπαγάνδας στις μέρες μας ποια είναι? Κάνει μια συζήτηση κάποιος, ανεξαρτήτως ειδικότητος, έτσι, ή θέσεως. Πολλές φορές συζητούν για τόσο σοβαρά θέματα πρόσωπα ανεύθυνα και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, αυτοί που κυβερνούν τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ως επιτοπλίστων άνθρωποι σκοτεινοί, καλούν επίτηδες πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν αρνητική θέση απέναντι στα πνευματικά θέματα, πρόσωπα αναρμόδια, ανεύθυνα, για να παρουσιάσουν τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να δημιουργείται η αμφιβολία στις ψυχές πολλών ακροατών. Τι έχω παρατηρήσει. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος... Γίνεται πονηρή και συστηματική κλίση εγκεφάλου για να αποκτηνωθούν οι άνθρωποι. Πρέπει να περάσω και φυσικά μηνύματα, να πω το σκεπτικό μου και να προχωρήσουμε στην ενότητα της σημερινή. Ναι, και παραπλανητικά κάνουν το εξής. Βέβαια, κανείς δεν έρχεται να αποδείξει μέσα στο εργαστήρι την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Ακόμα και σαν φιλοσοφικό σύγχρονο να το πάρει κανείς, είναι στο θεωρητικό μέρος. Ανεξάρτητα βιωματικά, έτσι, αγιοπνευματικά ή αποκαλυπτικά βιώνει κάποιος τα γραφόμενα. Έρχεται λοιπόν ένας χώρος ή ορισμένοι άνθρωποι τι που κάνουν το εξής. Προσπαθούν να σε πείσουν για τις θέσεις τους μέσα από τον επιστημονικό χώρο. Ενώ λοιπόν ξεκινάνε με κάποια επιτεύγματα τεχνολογικά, επιστημονικά και μέχρι εκεί τίποτα το μεμπτό, τίποτα το αρνητικό, αυτό το αρχικά θα λέγαμε θετικό το ταυτίζουν με κάτι το θεωρητικό που το αποανάγεται είτε στην κοσμογονική αρχή είτε σε μια αφηρημένη μεταφυσική θα λέγουμε για να περάσουν την άποψή τους. Δηλαδή τι κάνουν. Κάνουν την απάτη. Να εκμεταλλεύονται κάποια δεδομένα επιστημονικά και να ταυτίζουν, να κάνουν μίξη δηλαδή σε θεωρία και σε θετική επιστήμη και να παραπλανήσουν. Αυτό είναι δηλαδή το παραπλανητικό. Ότι αν ήταν ειλικρινές να μπορούσαν μέσω της επιστήμης να αποδείκνυαν μέχρι τέλους τις θέσεις τους, καμία αντίρρηση. Αλλά τι κάνουν, ξεκινάνε με κάτι το θετικό και παραπλανώντας βάζουν και κάτι το θεωρητικό και έτσι πλανούν. Ενώ δεν έχει καν σχέση η θεωρία με το αρχικό επιστημονικό γεγονός που στην εισαγωγή τους έθεσα. Και εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο για να μην φύγω από την προηγούμενη ερώτηση. Και θέλω να μου το σχολιάσετε. Βλέπουμε στο χριστιανικό κόσμο μια τάση προς το σατανισμό. Έχω μια στροφή. Τέτοιο φαινόμενο καταρχάς ήταν να ζητούσε, το περίμενε κανείς. Βλέπουμε να κάνουν λατρεία του Σατανά και μάλιστα όχι μόνο παιδιά, πέρα από την έξαρση, τη μόδα, έτσι και μέσα από τα ρεύματα και τα κινήματα, ακόμα και επιφανείς, μεγιστάνες του πλούτου, πολιτικά πρόσωπα. Και θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μου σχολιάσετε. Επαναλαβέτε το αυτό. Και πολιτικά πρόσωπα. Και πολιτικά πρόσωπα. Ασχολούνται με μαγεία και σατανισμό. Γι' αυτό δεν βλέπει προκοπή ο τόπος. Θέλω να το σχολιάσετε έτσι. Κύριε Κοντρομπέλη, ως προς το πρώτο που είπατε. Αν το περίμενε και κανείς αυτό γεγονός. Το χαρακτηρίσατε μόνος σας. Μάλιστα. Ότι αυτό που γίνεται, να εκμεταλλεύονται την επιστήμη για να στηρίξουν μεταφυσικές θέσεις. Μια πνευματιστική κίνηση και αντίληψη και προσέγγιση πραγμάτων. Αυτό είναι απάτη. Ένας μεγάλος... Όχι πνευματική, το διορθώνω. Πνευματιστική. Ένας επιστήμων των ημερών μας λέει η μεγάλη απάτη. Μάλιστα. Σήμερα πολλά πράγματα ακούονται ότι είναι αληθινά διότι τα βεβαιώνει η επιστήμη και αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Η επιστήμη δεν μπορεί να βεβαιώσει πνευματικά πράγματα. Τι δημιουργία έφυγε στο άνθρωπο. Δεν μπορεί να αποδείξει επιστημονικά πως προέλεγε ο άνθρωπος. Τα όρια της επιστήμης είναι προδιαγεγραμμένα, σαφώς καθορισμένα είναι το επιστητό. Ό,τι υποποιείται στις αισθήσεις και μπορεί να αναλυθεί, να μελετηθεί λοιπόν από τον άνθρωπο με τις διανοητικές του δυνάμεις. Τα πέραν τούτου, τα θρησκευτικά θέματα, τα πνευματικά θέματα εκφεύγουν από το χώρο της επιστήμης, ανήκουν σε άλλο χώρο, τον υπερφυσικό, τον μεταφυσικό, και για αυτά τα θέματα το λόγο έχει η θρησκεία, έχει η πίστης, έχει ο μεταφυσικός παράγων, έχει το θαύμα, λοιπόν, όχι η επιστήμη. Άλλο επιστήμη και άλλο θρησκεία. Δεν μπορεί, λοιπόν, να τα αναμίξουμε αυτά τα δύο πράγματα. Πιάνει το DNA και με το DNA σου κάνει μια ολόκληρη θεωρία περί της εξέλιξης του ανθρώπου χωρίς να τα αποδεικνύει όπως αποδεικνύει την 10-26η των χρωμοσωμάτων του DNA, Φερρυπίνε. Έρχονται τώρα και λένε πολλοί απατεώνες εν ονόμα της επιστήμης. Η επιστήμη απέδειξε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Πώς το απέδειξε η επιστήμη? Η επιστήμη για να αποδείξει κάτι χρησιμοποιεί τρία πράγματα. Το πείραμα, την παρατήρηση και το μαθηματικό λογισμό. Με μαθηματικό λογισμό απέδειξε η επιστήμη ότι ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο? Όχι. Με πείραμα απέδειξε?
έβαλε κανένα πίθηκο μέσα σε κανένα δοκιμαστικό σωλήνα και τον μετέβαλε. Αντιθέτως, ο κλονισμός ακόμα βγάζει πανομοιότυπα, αποδεδειγμένο. Με τη θεωρία των κλάδων, ο κλονισμός, ο οποίος αναπτύχθηκε από τα SS για την κάθαρση των ειδών και την αρία φυλή, η οποία ήταν δογματική τοποθέτηση των, θα λέγαμε, SS. Και ακριβώς και σήμερα βλέπουμε ότι μέσα του κλονισμού παράγεται πανομοιότυπο. Δεν υπάρχει μια αναλλαγή είτε ψαριού είτε κάποιον... Η γραφή διδάσκει σαφώς ότι τα πράγματα έγιναν το καθένα κατά γένος και καθήδος. Κατήδος. Κατά γένος και παληθεύεται πλήρως. Κατήδος, και με τη γενετική συστηματική έκφραση και μορφή. Και άλλοι σάρξ ανθρώπων και άλλοι κτηνών και άλλοι ηχθείων και άλλοι πετινών κλπ. Αυτά είναι εναντίον της δαρβινίου θεωρίας. Απέδειξαν επίσης με την παρατήρηση ότι καταγόμαστε από τους πιθήκους. Δηλαδή, ήταν κανένας άνθρωπος εδώ και χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια που λένε και είδε με τα μάτια του να γίνεται ένας πιθήκος άνθρωπος. Ουδέποτε. Με καμιά λοιπόν επιστημονική μέθοδο δεν αποδείχθηκε τέτοιο πράγμα και όμως γράφτηκε βιβλίο από έναν άθλιο και πανάθλιο άνθρωπο. Λοιπόν, και διδάχτηκε στα σχολεία, δεν ξέρω αν διδάσκεται ακόμη. Νομίζω ακόμα και σήμερα, νομίζω. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη. Όσοι θέλουν να είναι πίθηκοι, κτίνοι, με γεια τους και με χαρά τους. Όσοι κολακεύονται από... Χαριτολογώντας έλεγε κάποιος, να χαίρεσε τον πατέρα σας. Για την κτηνώδη καταγωγή τους, με γεια τους και χαρά τους. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε μικροί θεοί, πρόσωπα, προσωπικότητες κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, πνεύματα με δυνάμεις και ιδιότητες υπερθαύμαστες. Υπάρχουν 2-3 εκατομμύρια είδη ζώων, κανένα δεν έχει νιονιό μυαλό, κανένα δεν δημιουργεί επιστήμη και πολιτισμό, κανένα δεν έχει την έννοια του πνεύματος του Θεού, της αιωνιότητος, κανένα δεν έχει το πόθο της αιωνιότητος. Ο άνθρωπος έχει, για το άνθρωπος δεν είναι κτίνος πίθηκος. Ξέρετε γιατί τα λένε αυτά, κύριε Κουτρουμπέλη, ότι ο άνθρωπος είναι κτίνος? Για να δικαιολογήσουν τα έσχη τους. Διότι ποτέ δεν θα κατηγορήσουμε ένα γάιδαρο για την ανεδιά του, ένα πίθηκο για την ανεδιά του. Ποτέ δεν θα κατηγορήσουμε τα σκυλιά και τα ζώα και λοιπά για τις σεξουαλικές τους πράξεις. Λοιπόν, δεν κάνουμε ηθικό καταλογισμό των πράξεων των ζώων. Και οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να πούνε ότι είναι κτίνοι, το λένε για να μην τους καταλογίζουμε τις ηθικές τους, τις πράξεις τους ηθικά. Να τους αμνηστεύσουμε τα έσχη τους και τα εγκλήματά τους. Και ένα άλλο που νομίζω... Κατηγοράμε ποτέ ένα λιοντάρι διότι έφαγε ένα ζώο? Όχι βέβαια. Δεν κατηγοράμε. Δεν λέμε το δικαιολογούμε μέσω του κατωτέρου αισθήκτου. Δεν λέμε το λιοντάρι είναι εγκληματίας. Κατηγοράμε ποτέ ένα γάιδαρο για ανέδεια? Λέμε είναι ανήθικος ο γάιδαρος? Δεν το κατηγοράμε. Κατηγοράμε όμως τους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι έχουν μυαλό. Άρα, λοιπόν, σαφώς υπενήθεστε... και ηθικό αισθητήριο. Σαφώς... Αυτοί θέλουν να πούνε ότι είναι κτίνοι για να τους αμνηστεύσουμε τα έσχη τους και τα εγκλήματά τους. Επισημαίνω λοιπόν ότι υπενήθεστε ότι θέλουν να προάγουν τους ανθρώπους στα καλύτερα ένστικτα και έτσι να δικαιολογήσουν όλα εκείνα τα τοπήματα και τις πράξεις που... Ο Αυστραλίας που έρχεται εδώ, ο υποκριτής αυτός, και κάνει από τα μέσα της τηλεοράσεως, τα μέσα της δημοσιότητας στην Αθήνα εκπομπές υποκριτικότατες και βγαίνει λάδι ο κύριος αυτός, αυτός υπεστήριξε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Εάν εγώ γράψω σε ένα περιοδικό προς τον πίθηκο της Αυστραλίας Στυλιανών μια ανοιχτή επιστολή, θα με κλείσει φυλακή, διότι θα τον ονομάσω πίθηκο, ενώ ο ίδιος είναι της θεωρίας ότι κατάγεται από τον πίθηκο. Είναι και αντιφατική αυτή. Την κρίση την αφήνουμε στον κόσμο. Όταν πεις σε αυτόν που έγραψε το βιβλίο, δεν αναφέρω το όνομά του, απαξιώ, σε αυτόν που έγραψε το βιβλίο που το εισήγαγε στα σχολεία το αμαρτωλό Υπουργείο Παιδείας, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, αν τον συναντήσεις μια μέρα και του πεις «Γεια σου ρε ζώων», θα σε πάει φυλακή. Θα σε πάει φυλακή. Είναι αντιφατικοί άνθρωποι αυτοί. Κύριε Σωτηρόπουλε, σε λίγα λεπτά θα μπούμε σε ειδήσεις βέβαια, αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε και θα ήθελα να σας πω, να μπω στο κύριο θέμα μας, όσο γίνεται πιο σύντομα. Βέβαια θα έχουμε μια σειρά εκπομπών που θα μιλήσουμε για το θέμα της σωτηρίας. Έτσι, επιτροχάτε σήμερα και επικεντρώστε το ενδιαφέρον της ανάλυσής σας στο πιο ζωτικό σημείο. Πώς θα σωθούμε, κύριε Σωτηρόπουλε?
Αυτό είναι το σπουδαιότερο θέμα, κύριε Κουτρουμπέλη. Πώς θα σωθούμε εδώ σε αυτή για τη... Για να πάρουν και την ωφέλεια αυτή μας εδώ, ακούνε εκτενέστερα. Σε αυτό τον κόσμο που όπου η ζωή περιορίζεται σε μερικά έτη, σε μερικές δεκαετίες, κάθε είδος σωτηρίας είναι μικρό και δεν μας ικανοποιεί. Αρρώστησες, πήγε στο γιατρό, σε θεράπευσε. Δεν είναι σπουδαίο είδος αυτή η σωτηρία. Τελικώς θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Χρεοκόπησες, σου έπεσε το πρώτος αριθμός του λαχείου, ανέβηκες πάλι οικονομικά, λες σώθηκα. Και αυτό είναι ένα μικρό είδος σωτηρίας. Τι σώθηκες? Σε μερικά χρόνια ή σε μερικές δεκαετίες θα πεθάνεις. Όταν λέμε πώς θα σωθούμε, εννοούμε πώς θα κατακτήσουμε τη μεγάλη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία. Δεν είμαστε ζώα για να εκμηδενιστούμε με το θάνατο. Είμαστε πρόσωπα, είμεθα πνευματικά όντα, συνειδητά, αυτοσυνείδητα όντα, με πόθο αιωνιότητος, αιωνίου ζωής. Και η θρησκεία μας, μια θρησκεία η οποία δικαιώνεται με προφητείες και με θαύματα, διδάσκει αιώνια ζωή. Δεν είναι ο άνθρωπος πλασμένος να ζει 70 και 100 ή 1000 χρόνια, ούτε εκατομμύρια, ούτε δισεκατομμύρια, ούτε τρισεκατομμύρια χρόνια. Και τρισεκατομμύρια χρόνια αν ζούσαμε δεν είναι πολύ. Και τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων έτη αν ζούσαμε, και αυτό δεν είναι πολύ. Διότι ό,τι τελειώνει, έστω και έπειτα από τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων ετών, ό,τι τελειώνει δεν μας ικανοποιεί. Η ζωή του ανθρώπου δεν τελειώνει ποτέ. Αρχή έχουμε, αλλά τέλος δεν θα έχουμε, όπως δεν θα έχει τέλος ο Θεός. Είναι μια ηλικιώδης ιδέα ότι θα ζούμε αιωνίως. Λοιπόν, αυτή την αιωνιότητα πώς θα την κατακτήσουμε, δηλαδή πώς θα κατορθώσουμε στην αιώνια ζωή να είμαστε ευτυχείς και όχι δυστυχείς. Θα δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα έχουμε την ευχαίρεια να ακούσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο να μας αναπτύξει ακριβώς το τόσο φλέγον θέμα, το οποίο πιστεύω να ενδιαφέρει όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων είχα κάποιο τηλεφώνημα και τηλεφωνήματα άλλα, αλλά γενικά αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο τηλεφώνημα. Είναι δεκτές οι παρατηρήσεις και για πράγματα που αγνοούμε, αλλά πρέπει να πω στους αγαπητούς φίλους που μας βλέπουν, επειδή ήταν και νέα παιδιά, ότι οι δυνατότητες οι δικές μου είναι περιορισμένες στον τρόπο λειτουργίας αυτού του χώρου. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι κάνουμε έναν αγώνα, προσπαθούμε και δεν μπορώ να υπερβώ κάποια πράγματα. Βέβαια, ευχαριστώ για τις προτροπές, αλλά πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι μέσα από τον αγώνα υπάρχουν και συγκεκριμένες δυσκολίες που κάθε φορά αντιλαμβάνεστε ο κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Κύριε Σωτηρόπουλε, παραλείψαμε στην προηγούμενη έτσι, ανάλυση των όσων έτσι, αναπτύξαμε, να μου δικαιολογήσετε αυτή την τάση στο σατανισμό μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Δηλαδή τέτοιο φαινόμενο, σας αναρωτώ, το περιμένατε? Αν περιμέναμε μέσα στο χριστιανικό μάλιστα χώρο τη λατρεία των δαιμόνων από χριστιανούς ανθρώπους, από πολιτικούς χριστιανούς ανθρώπους, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ορισμένους μεμονωμένους, ναι. Λοιπόν, να κάνουν πνευματιστικά σατανικά πράγματα. Μάλιστα. Αυτό έχει γραφτεί κατά κόρον από τον τύπο. Να κάνουν μια... σατανισμό. Βεβαίως, δεν είναι μια αφαίρετη έτσι, προσέγγιση προσωπικής εκτίμησης. Και μάλιστα και μαθητέ και πολιτικοί άνδρες. Και έπρεπε να το περιμένετε. Διότι... Εγώ το περίμενα γιατί, συγχωρέστε που το λέω, αλλά είναι λυπηρό, ήμουν πρώην μάγος. Εγώ σας το λέω, εσείς σαν θεολόγος, σαν Έλλην πολίτης. Η γραφή το προφήτευσε. Ο Απόστολος Παύλος. Α, είναι σημαντικό, για ξαναπέστε πάλι αυτό, παρακαλώ. Η γραφή το προφήτευσε. Η γραφή το προφήτευσε, το κρατώ αυτό. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι κατά τους εσχάτους καιρούς
πολλοί θα αποστατήσουν από την πίστη, θα φύγουν από την πίστη, από την υγιένουσα διδασκαλία και θα στραφούν προς το σατανισμό. Θα προσέχουν πνεύμα συν ακαθάρτης και διδασκαλίες δαιμονίων. Θα τείνουν τα αυτάκια τους να ακούν δαιμονικές διδασκαλίες, θα ασχολούνται με πνεύματα κάθαρτα, με δαιμόνια. Μέσα θα κάνουν σατανισμό. Μάλιστα. Η ανθρωπότης παλινδρομή προς την αρχαία σατανολατρική εποχή. Έχουμε δηλαδή την επαναφορά της παλιάς ειδωλολατρίας, με όλες εκείνες πεποιθήσεις και τις δοξασίες. Οι πολλοί λατρεύουν τον Σατανά. Πολλοί λίγοι λατρεύουν τον Χριστό. Κύριε Σωτηρόπουλο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και σας ρώτησα προηγουμένως, θα ήθελα επιγραμματικά και μετά από δύο εβδομάδες ή τρεις που θα έχουμε την καλοσύνη να σας ξαναδεχθούμε, γιατί όπως μου προαναγγείλατε θα φύγετε για μια περιοδία ομιλιών σε άλλους χώρους και αυτό είναι ευχάριστο βέβαια γιατί θα σας ακούσουν και άλλοι άνθρωποι εντός Ελλάδος. Θα ήθελα να πείτε έτσι λίγα λόγια και άλλη φορά θα τα αναπτύξουμε. Για το θέμα της σωτηρίας. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Το μήνυμά σας θέλω να περάσετε προς τον κόσμο. Η σωτηρία, η μεγάλη σωτηρία, η αιώνια σωτηρία, η αιώνια ευτυχία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Του θείου παράγοντος και του ανθρωπίνου παράγοντος. Από την πλευρά του ο Θεός, όπως διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Ο Θεός, αυτός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους και αγαπάει όλους τους ανθρώπους, ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους, θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας, να γνωρίσουν την αλήθεια και να σωθούν, να μην χαθεί ούτε ένας. Δεν ευχαριστείται ο Θεός στην απώλεια των ανθρώπων. Τι γιορτάσαμε αυτές τις ημέρες? Την Ανάσταση. Τα μεγάλα γεγονότα της πίστεώς μας. Μάλιστα. Ότι ο Θεός που έγινε άνθρωπος έφτασε μέχρι το σημείο να υποστεί τον φρικτότερο και ξεφτελιστικότερο θάνατο για τη σωτηρία μας. Αν δεν μας αγαπούσε ο Θεός, δεν θα ερχόταν να ταπεινωθεί τόσο πολύ και να βασανιστεί τόσο πολύ για μας τους ανθρώπους. Θέλει ο Θεός να σωθούμε όλοι, αλλά για να σωθούμε πρέπει να θέλουμε και εμείς οι άνθρωποι να σωθούμε. Μαζί με τον Θείο Παράγοντα να συνυπάρχει και ο ανθρώπινος παράγων. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι ρομπότ. Τα άστρα είναι ρομπότ. Οι μέλισσες είναι ρομπότ. Τα ειδόνια είναι ρομπότ. Όπως τα έφτιαξε, όπως τα έφτιαξε, όπως τα έφτιαξε και όποιο προορισμό τους έδωκε, αυτόν τον προορισμό κάνουν. Τον άνθρωπο όμως, πνευματικόν, τον έφτιαξε ελεύθερον. Το έδωκε ελεύθερη βούληση, αυτεξούσιο. Όπως λέγει κάπου εκεί η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο Σιράχ, ο Θεός μας έκαμε αυτεξουσίους και έθεσε μπροστά μας φωτιά και νερό και είπε, όπου θέλετε μπορείτε να απλώσετε το χέρι σας. Αν το απλώσετε στη φωτιά θα καείτε. Αν το απλώσετε στο νερό θα δροσιστείτε. Η σωτηρία λοιπόν εξαρτάται από το Θείο Παράγοντα και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει ο άνθρωπος να θέλει να σωθεί για να σωθεί. Με το δια της βίας, να εκφραστώ έτσι πολύ πεζά, με το ζόρι ο Θεός δεν σώζει κανένα. Αυτό που λέει η Εκκλησία μας, δηλαδή στο ο άνευσος βλάσσε δεν δίνεται άνευσος σώσε. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μας σώσει αν δεν θέλουμε. Μάλιστα. Δεν παραβιάζει την ελευθερία που μας έδωκε. Είδατε τι είπε εκεί στον άρρωστο που ήταν 38 χρόνια άρρωστος. Θέλεις υγιής γενέστε. Θέλεις να γίνεις υγιής. Αν ο άρρωστος έλεγε όχι δεν θέλω να γίνω καλά, δεν θα τον θεράπευε ο Χριστός.
Μην παρεξηγηθούμε, όχι από δυναμία, αλλά από σεβασμό στο δώρο που έδωσε δυναμία στον άνθρωπο. Ο στο δημιουργήμα. Είναι παντοδύναμος, δίλατε τα πάντα, αλλά σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε. Το δώρο που μας έδωσε, μάλιστα. Λοιπόν, για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει και αυτός να συντελέσει στη σωτηρία του. Ο Θεός από την πλευρά του έκανε το παν. Δημιούργησε τα σύμπαντα για μας, να μας ευχαριστήσει. Έγινε ο ίδιος άνθρωπος σαν εμάς, υπέστη πλήθος ταπεινώσεις και ταλαιπωρίες, σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας, αναστήθηκε για τη δόξα μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Δεν ζητάει ο Θεός να κάνουμε πράγματα πολύ δύσκολα, πράγματα που υπέρχονται των δυναμιών μας. Όχι. Δεν ζητάει για να σωθούμε να πληρώσει ο καθένας, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια δραχμές. Όχι. Εάν έλεγε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να πληρώσει τόσα, να πληρώσει, ξέρω εγώ, για τις πορνίες του τόσα, τόσα εκατομμύρια, για τις μοιχείες τόσα εκατομμύρια, για τους φόνους των εκτρώσεων τόσα, για τις βλασφημίες τόσα. Θα ήταν πολλές ζωές για να ξεκρεωθεί. Τότε θα σωζόντουσαν μόνο οι πλούσιοι, εφοπλιστέ. Αυτοί έχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Εμείς τα πτωχαδάκια θα πηγαίναμε όλοι κόλαση. Ο Θεός λοιπόν δεν ζητάει τίποτε. Κάποτε μεταξύ μας τώρα, κύριε Σωτηρόπουλο, χωρίς να θέλω να έτσι χαριτολογώντας δηλαδή. Ναι. Υπήρξε και μια περίοδος στο δυτικό κόσμο με τα συγχωροχάρτη. Καλά, αυτά είναι... Όχι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ευθύνεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία, εγώ το είπα. Αυτά είναι πλάνη, είναι αίρεσης, είναι διαστροφή της πίστης. Ο Πάπας τα έκανε αυτά. Να τον χαίρονται οι οικουμενιστές που θέλουν να μας ενώσουν με τον Πάπα, χωρίς ο Πάπα να εγκαταλείψει τον λεωσφορικό εγωισμό και χωρίς να αναγνωρίσει τα εγκλήματά του διαμέσου των χριστιανικών αιώνων και χωρίς να εγκαταλείψει τις αιρέσεις του. Ο χριστιανισμός δεν διδάσκει φυσικά και δεν, αυτά που διδάσκει ο παπισμός, ο οποίος δεν είναι χριστιανισμός. Ο Κύριος κατέστησε τη σωτηρία αδάπανη. Ούτε μια δραχμή δεν πληρώνουμε για τη σωτηρία. Δεν ζητάει χρήματα. Τι ζητάει ο Κύριος? Άλλα πράγματα ζητάει. Θα αναφέρω, κύριε Κοτρομπέλη και αγαπητοί τηλεθεατές, 10 βασικά πράγματα που απαιτούνται για τη σωτηρία μας. 10, όσα είναι τα δάχτυλα των δύο χεριών μας. Το πρώτο, το βασικότερο από όλα, είναι η ταπεινοφροσύνη. Να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, όχι εγωιστές, όχι υπερήφανοι. Η ταπεινοφροσύνη είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ευδοκιμούν όλες οι αρετές. Χρειάζεται μετά την ταπεινοφροσύνη πίστης, ορθή πίστης, ζέουσα πίστης και μαζί με την πίστη ομολογία πίστης. Τρίτον, ελπίδα. Να μην απελπιζόμεθα από τις δυσκολίες της ζωής, από τα προβλήματα, από τα δράματα. Εάν θα είχε πεθάνει ο Θεός, τότε έπρεπε να απελπιστούμε. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί με στοργή και όταν τον επικαλούμεθα και αγωνιζόμεθα, δίδει τη λύση. Ταπεινοφροσύνη, πίστης, ελπής, αγάπη. Η αγάπη είναι η κορυφαία αρετή. Αν η ταπεινοφροσύνη είναι η βάση, η αγάπη είναι η κορυφή. Η βασίλισσα των αρετών, η συνισταμένη όλων των αρετών. Ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος που θέλει να είναι άνθρωπος του Θεού και να σωθεί πρέπει να έχει αγάπη. Συγγνώμη που κάνω μια διακοπή. Ευαγγελική αγάπη να το τονίσουμε γιατί κοιμασώνει στον όχι στο τέτοια αγάπη, θα τα αναπτύξουμε τα θέματα. Όχι, επειδή δεν έχω χρόνο, απλώς έτσι σαν επισήμανση. Όχι έκφυλη αγάπη. Όχι κοσμική αγάπη. Και οι αισχροί άνθρωποι. Γιατί και αυτοί στον πυραμιώνα της πυραμίδος βάζουν ακριβώς στον ακρογωνία ολίθο δηλαδή και στον πυραμιώνα πάντα την αγάπη, αλλά την κοσμική αγάπη, την παθόδουλη αγάπη. Μιλάμε για την ευαγγελική αγάπη. Ο Χριστός κήρυξε καινούρια αγάπη, εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Σας δίνω καινούρια εντολή αγάπης. Πού έγκυται το καινούργιο στοιχείο? Θα αγαπάτε όπως αγάπησα εγώ ο Χριστός.
αγνά και χωρίς ιδιοτέλεια. Μάλιστα. Και τους εχθρούς σας και θα αγαπάτε μέχρι θυσίας και αυτοθυσίας. Αυτή είναι η αγάπη χριστιανική. Τα άλλα είναι σαχλά λόγια που ακούμε από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Όλοι οι εσχροί μιλάνε περί αγάπης, αλλά εννοούν μια εκφυλισμένη αγάπη. Και οι εσχροί έρωτες και η ομοφιλοφιλία ακόμη προβάλλεται σαν αγάπη και σαν ασπασμός αγγέλων. Όχι τέτοια αθλή αγάπη, αλλά αγνή, χριστιανική, ανιδιοτελή αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη είναι η κορυφαία των αρετών, η βασίλισσα των αρετών. Πόσες αρετές είπαμε μέχρι τώρα, τέσσερις. Ταπείνωση, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τέσσερις. Ο λόγος του Θεού είναι απαραίτητος επίσης για να σωθούμε. Δηλαδή η Αγία Γραφή, να διαβάζουμε τη Γραφή, να διαβάζουμε άλλα πνευματικά βιβλία που ερμηνεύω τη Γραφή και να αγαπάμε το κήρυγμα, το ορθόδοξο κήρυγμα. Η Γραφή, ο λόγος του Θεού. Πέντε είπαμε. Μάλιστα. Η προσευχή είναι απαραίτητος όρος σωτηρίας. Ο εκκλησιασμός, ο τακτικός εκκλησιασμός, κύριε Κουτρουμπέλη, όχι εκκλησιασμός το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ο τακτικός εκκλησιασμός. Θα τα αναλύσουμε αυτά και θα αποδείξουμε ότι είναι απαραίτητο να εκκλησιαζόμεθα τακτικά. Πώς τα είπαμε μέχρι τώρα, μετράτε? 3, 6, 7. Άλλα 3. 7 είπαμε. Τι τα νοήματα, προσέχετε τον αριθμό. Και τα δύο. Και τα δύο, ωραία. Για να είμαι ακριβής. Όσο λοιπόν, μπορώ, κάτω πολύ τρόπο. Ωραία, έτσι είναι. Επίσης, χρειάζεται μετάνοια και εξομολόγηση σε πνευματικό πατέρα. Είναι μυστήριο της Εκκλησίας εκ των όνων κάνευ η εξομολόγηση. Αμαρτωλοί είμαστε, κανείς δεν είναι αναμάρτητος και πρέπει να ταπεινώνουμε τον εγωισμό μας, να σωριάζουμε τον εγωισμό μας στα πόδια ενός στοργικού πνευματικού πατέρα, ενός ιερέως, ενός αντιπροσώπου του Χριστού. Έτσι όρισε ο ίδιος ο Χριστός. Όσο και αν δεν θέλει να το δεχτεί ο ορθολογισμός και ο εγωισμός των ανθρώπων. Να ταπεινωνόμαστε, να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας για να λαμβάνουμε άφεση. Είναι μυστήριο εξομολόγησης. Κατόπιν, η προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Εάν δεν φάγετε τον σάρκα και δεν πίετε το αίμα του Υιού του ανθρώπου, είπε ο Χριστός, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όποιος δεν κοινωνεί δεν έχει ανώτερη πνευματική ζωή. Έχει μια ζωή κατώτερη που έχουν και οι άπιστοι και οι άθικοι και έχουν και τα ζώα. Η ανώτερη ζωή εξαρτάται από τη Θεία Κοινωνία. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιων και εγώ θα αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πόσα πράγματα είπαμε, 9. Αν δεν ξέρω, μήπως είναι το βάπτισμα το 10ο. Μετράτε καλά. Λοιπόν, το βάπτισμα εννοείται. Μάλιστα. Το εξυπακούετε. Μιλάμε για χριστιανούς. Μάλιστα. Για βαπτισμένους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, λοιπόν, για να σωθούμε. Και το τελευταίο είναι αγώνας. Αγώνας, αγώνας, αγώνας εναντίον του διαβόλου, εναντίον του κόσμου που στείνει χίλιες παγίδες, που προκαλεί με χίλιες προκλήσεις, με αναρρύθμιτες προκλήσεις, και εναντίον του εαυτού μας, γιατί μέσα έχουμε τα σπέρματα όλων των κακιών, όλων των παθών. Εννοείται το ίδιο θέλημα. Έχουμε τη σάρκα που είναι θηρίο, έχουμε τον σεξουαλικό δαίμονα, τον ασμωδαίο. Έχουμε λοιπόν πειρασμούς από τον διάβολο, πειρασμούς από τον κόσμο και εσωτερικούς πειρασμούς από τη διεφθαρμένη φύση μας και πρέπει να κάνουμε αγώνα, 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 ανένδοτο αγώνα, που έλεγε ένας πολιτικός εδώ από την Πάτρα, Μακαρίτης, αλλά εννοούσε πολιτικόν αγώνα. Μάλιστα. Εμείς εννοούμε γενικόν αγώνα, αγώνα να βγάλουμε το ψωμί μας τιμίως και αγώνα να νικήσουμε το διάβολο, τον κόσμο με τα θέλγητρά του και τις παγίδες του και τον εαυτό μας με τα πάθη μας. Κύριε Σωτηρόπουλε, για να κάνουμε αυτά τα 10 πράγματα, πάμε στον παράδεισο με τα τσαρούχια μας. Θα μας δοθεί ευκαιρία σε άλλες εκπομπές να αναλύσουμε. Να τα αναλύσουμε βεβαίως αυτά. Κάθε ένα από αυτά χρειάζεται, μάλιστα, χρόνο μιας εκπομπής. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα μας δοθεί η ευκαιρία
και θα είναι και χαρά μου να σας ακούσω να τα αναλύετε, για να ωφεληθώ και εγώ τα μέγιστα, τα φωτισμένα σας λόγια. Σκολακεύω γιατί ο πλέον κατά πρόσωπο ζει δέμωση, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι και οι πιο δύσπιστοι χαίρονται ότι θα σας ακούνε, ακόμα και αν διαφωνούν μαζί σας. Λοιπόν, κύριε Κοτρομπέλη, είπατε να ωφεληθούμε. Εμείς οι οποίοι ομιλούμε, ωφελούμεθα πρώτοι. Από τα νοήματα αυτά είμαι οι πρώτοι που συγκινούμεθα. Αυτά δεν τα λόγια που λέμε, είμαι οι πρώτοι που τα ακούμε, διότι εκείνα τα αυτιά που είναι πλησίαστερα προς εμάς που μιλάμε είναι τα δικά μας αυτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, ωφελούμεθα πρώτοι εμείς. Χωρίς το λόγο του Θεού θα είχαμε παγώσει, θα είχαμε ξεπαγιάσει. Μάλιστα. Να περάσουμε σε γραμμές και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αφού ανακοινώσω τα τηλεφωνήματα τα οποία θα γραφούν στην εικόνα σας, την εικόνα που έχετε στους δέκτες σας, 622-829, 622-830, θα ήθελα, παρακαλώ, όπως έχω πει κατά επανάληψη, μόνο ερωτήσεις και να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε όσο περισσότερα τηλεφωνήματα μπορούμε, για να δοθούν απαντήσεις από τον κ. Σωτηρόπουλο, και αν κάποια στιγμή κρίνω και εγώ ότι μπορώ να έχω μια προσωπική παρέμβαση, ευχαρίστω. Μόνο ερωτήσεις για να μπορέσουμε... Και σύντομες ερωτήσεις. Μάλιστα, και σύντομες ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ, όχι μακροσκελής. Για να ομιλήσουν περισσότερα πρόσωπα. Λοιπόν, να περάσουν σε γραμμές. Ανέμουν, παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα, Άξιος Ανέστη. Αλήθως Ανέστη. Είμαι ο Βασίλης και όπως μου έχεις υποσχεθεί, Βαγγέλη, θα ήθελα να μου δώσεις λίγο χρόνο για να πω κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, ο κύριος Αντριώπης... Όχι, σε παρακαλώ. Κοιτάξτε να δεις. Το θέμα θέλω να πω για τους τρεις Αγίους που επικαλείτε. Όχι. Δύο λεπτά. Όχι. Θέλω να με ακούσετε, κύριε Σωτηρόπουλε. Όχι τώρα. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, σαν έχω πει και πάρτε... Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τους Αγίους, θα μιλήσουμε για τα πνευματικά θέματα από τα οποία εξαρτάται η σωτηρία μας. Εγώ πει μη φέρουμε σε δύσκολες σκάλες. Άλλοτε, αν θέλετε, κατ' ιδία να ομιλήσουμε. Όχι από τις τηλεοράσεις. Ο χρόνος είναι συνεσταλμένος, περιορισμένος και πολύτιμος. Λοιπόν, έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι εγώ δέχομαι και κάνω και διάλογο. Αλλά δεν μπορώ και εγώ να δέχομαι το επιβάλλω και διάλογο. Με τους καλεσμένους όταν λοιπόν δέχονται μόνο ερωτήσεις. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ να σεβαστείτε το αίτημα των καλεσμένων μου και εφόσον σας επαναλαμβάνω μόνο ερωτήσεις, όσο θα έλεγα σύντομες είναι... Λέω το εξής μόνο στον κύριο που μίλησε. Εάν υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι αμφισβητούν την αγιότητα του Πορφυρίου ή του Παϊσίου ή του Ιακώβου, ελεύθεροι είναι να αμφισβητήσουν. Ωραία. Δεν ξαναγκάζομαι κανέναν να παραδεχτεί Αγίους. Και εδώ υπάρχουν χριστιανοί λεγόμενοι οι οποίοι αρνούνται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη είναι Άγιοι. Ερώτηση. Λοιπόν, ναι, μια ερώτηση. Αφήνουμε το θέμα. Ερώτηση. Συγγνώμη, είπατε ότι, ότι ο Παΐσιος είχε το προορατικό χάρισμα. Ναι, όπως ξέρετε, και έχω προσωπική αντίληψη. Και στο μονοπάτι προς τον Μπουραζέρη είχε σκάψει ο ίδιος τον τάφο του. Αφού είχε λοιπόν το προορατικό χάρισμα, γιατί δεν ετάφη εκεί και τάφη έξω στη Θεσσαλονίκη? Σας είπα δεν θα ομιλήσουμε για τους τρεις αυτούς πατέρες. Μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν θα ομιλήσουμε για αυτούς. Να μην επιμένετε, αλλά είστε ταπεινός άνθρωπος. Στην επάνω του κ. Σιδρόπουλου, παρακαλώ να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, Στος Ανέστη. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Επειδή είδα τον κύριο Σωτηρόπουλο που ανέπτυξε λίγο την τηλεόραση, θέλω να πω σχετικά για τον άνθρωπο ο οποίος, αν πρόκειται να σωθεί, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βέβαια εξ ανάγκης των μέσων μαζικής ενημερώσεις, το δίδυμο Ευαγγελάτος των άλλων Τρανταφυλόπουλους, τον κάνανε και αυτοκτόνηση. Το έναν αστυνομικό, ο οποίος είχε τρία εξόγαμα παιδάκια, τα οποία τα είχε και τα προστάτευε και αυτά, και βγάλαν την κοπέλα στην τηλεόραση, ο αστυνομικός αυτοκτόνηση. Αυτοί που αυτοκτονούν, βέβαια η ηθική αυτοργή είναι το δίδυμο αλητίες, το λέω εγώ δημοσιογραφικό. Αυτοί που κάναν τον άνθρωπο να αυτοκτονήσει και ο αυτόχειρας, υπάρχει σωτηρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Το ερώτημα, όπως το έθεσε ο αγαπητός τηλεθεατής, είναι ότι αν όλα αληθεύουν όπως μας τα έθεσε, εγώ απλώς πιάνομαι από την περιγραφή ως δεδομένη και λέει το εξής, ότι κάποιοι εξανάγκασαν, ας πούμε, στην εξώθησαν αυτοκτονία, στην αυτοκτονία, ναι, κάποιο πρόσωπο. Λοιπόν, μέσα από τα δημοσίευματα. Αυτοί οι οποίοι εξωθούν. Και λέει, πέρα από την ηθική ευθύνη, αυτό τον ανθρώπο που οδήγησαν, αν οδήγησαν, ναι,
τον άνθρωπο εκείνον στην αυτή προσπάθεια, έτσι, και αποτέλεσμα βέβαια, που είναι η αυτοκτονία. Λοιπόν, τι γίνεται με τη σωτηρία και των τριών, γιατί κατονόμαστε δύο δημοσιογράφους. Αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξωθούνται οι άνθρωποι στο έγκλημα, είναι ηθική αυτοργή και έχουν μεγάλη ευθύνη. Είναι ο διασυρμός και κατάκριση. Έχουν μεγάλη ευθύνη απέραντι του Θεού. Και οι αυτοκτονώντες επίσης έχουν μεγάλη ευθύνη. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να αφαιρέσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν δημιουργεί ζωή και δεν έχει δικαίωμα ούτε να αφαιρέσει τη ζωή. Ούτε για λόγους τιμής, αλλά, καλούνται πολύ. Αλλά όλα τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα συγχωρούνται υπό την προϋπόθεση της μετανοίας. Αν αυτοί οι οποίοι εξώθησαν σε αυτοκτονία ή σε άλλο έγκλημα μετανοήσουν, πραγματικά σώζονται. Και αν αυτός που αυτοκτόνησε από τη στιγμή που προέβη σε αυτό το απονενοημένο διάβημα μέχρι τη στιγμή που επήλθε ο θάνατος, σε μερικά δευτερόλεπτα αισθάνθηκε αίσθημα μετανοίας και είπε «Αχ, τι είναι αυτό που έκανα». Αστραπιαίως το πέρασε η ιδέα της μετανοίας, σώζεται. Αν δεν το πέρασε η ιδέα της μετανοίας και η ιδέα του Θεού, δεν σώζεται. Σας πέρασε μια διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μαζί. Να πω και να μεταβιβάσω μια παράκληση στον κύριο Κυρίτσα να μας ακούει για το διαφημιστικό της Πατικής, επειδή έχει μια γυμνόστερη. Αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα αλλάξουμε, γιατί ακριβώς μέσα σε μια ξενική εκπομπή σκανδαλίζει κόσμο και μου έγινε από πολλούς παράπονο. Παράκληση λοιπόν, αν μπορεί να γίνει κάτι για να αλλάξει. Δεν είπαμε, κύριε Κουδρουμπέλη, ότι ο Χριστός έχει μετοχή στα μέσα μαζικής ενημερώσεως 1%, ίσως είπα και πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σωτηρόπουλο, εάν, επειδή είπε ένας βασικός λόγος για τη σωτηρία είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, της αλήθειας του Ευαγγελίου, εάν η Αγία Επιστολή υπάγεται στο Λόγο του Θεού. Διότι, και το κάνω το ερώτημα αυτό, διότι η ίδια λέει βέβαια ότι είναι απαραίτητο να την αποδεχθούμε, γιατί όποιος δεν την αποδεχθεί θα είναι μετά του προδότου Ιούδα και των Σοδόμων και Γομόρας. Και το κάνω ακόμα το ερώτημα αυτό, διότι Πρεβέζεις. Ο Άγιος Πρεβέζης, Μελέτιος, έχει εκδώσει σε ειδικό βιβλιαράκι την Αγία Επιστολή, την οποία δέχεται ότι είναι θεόπνευστη, ότι έχει προέρθει από το χέρι του Χριστού. Θέλω λοιπόν μια σαφή από τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον οποίον σέβομαι απόλυτα και θα, η απάντησή του θα είναι από μένα αποδεκτή. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω και ευρύτατα προς όλους είναι και μια απάντηση που ίσως να προβληματίζει. Μόνο δεν θα... Έχει δοθεί απάντηση, αλλά θέλω και από τη δική σας απάντηση. Μόνο δεν θα με σέβεσαι απόλυτα, αλλά σχετικά απόλυτα θα σεβόμαστε το Θεό μόνο. Λοιπόν, αγαπητέ τηλεθεατά, καλώς θέτεις το θέμα. Η λεγόμενη Αγία Επιστολή δεν είναι Αγία Επιστολή. Την έγραψε κάποιος φανατικός, καλόγυρος ίσως, νομίζοντας ότι έτσι θα προσφέρει υπηρεσία στο χριστιανισμό. Ή αν ήταν θεόπνευστο κείμενο, αν είχε όντως από τον ουρανό την προέλευση, η Εκκλησία δεν θα το είχε, θα το είχε κατατάξει μεταξύ των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Οπότε τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν θα ήταν 27, θα ήταν 28. Θα προσετίθετο δηλαδή και η λεγόμενη Αγία Επιστολή. Και μόνο αυτό που λέει, ότι αν είναι οι αμαρτίες σου σαν τις τρίχες της κεφαλής, πολλές αναρρύθμιτες, αλλά διαβάζεις κάθε μέρα την Αγία Επιστολή, θα σωθείς, και μόνο αυτό είναι αρκετό να αποδείξει ότι η Επιστολή όχι μόνο δεν είναι θεόπνευστη, αλλά είναι και ασεβής. Είναι ασεβής. Για να σωθεί κανείς δεν χρειάζεται να διαβάζει την Αγία Επιστολή. Πρέπει να αγωνίζεται, να μετανοεί, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Εξομοιώνει δηλαδή, εξομοιώνει και εξισώνει την Εκκλησία ολόκληρη με την ενάγνωση. Εάν λέει ότι η αμαρτία σου είναι σαν τις τρίχες της κεφαλής, αλλά διαβάζεις την Αγία Επιστολή, θα σωθείς. Άρα είναι και περί την Εκκλησία. Αφού μόνο με την ανάγνωση. Τώρα, ως προς τον Άγιο Πρεβέζης, ο οποίος δεν το διάβασα, που λέτε ότι
θεωρεί την Αγία Επιστολή Θεόπνευστη. Δεν το διάβασα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω πάντως και τονίζω ότι η λεγόμενη Αγία Επιστολή δεν είναι θεόπνευστη. Εάν όμως το πει κανείς σε απλοϊκούς ανθρώπους, θα σκανδαλιστούν, γιατί μερικοί άνθρωποι τη θεωρούν έτσι ιερό κείμενο την Αγία Επιστολή, τη διαβάζουν και ωφελούνται κατά τα άλλα. Ωφελούνται. Λοιπόν, δεν θα πούμε όμως ψέματα, εδώ μιλάμε υπεύθυνα. Δεν ωφελούνται μόνο, φοβούνται και τα σηματοπλέγματα που περιέχει ως νόημα. Λοιπόν, μιλάμε υπεύθυνα, μιλάω σαν θεολόγος και πρέπει να πω την αλήθεια. Χριστιανοί που τη διάβαζαν να μην σκανδαλιστούν διότι λέμε ότι δεν είναι Αγία Επιστολή. Και εγώ μικρός την είχα διαβάσει μερικές φορές και νόμιζα ότι είναι ένα πολύ καλό κείμενο, αλλά κατόπιν διαφωτίστηκα. Μικρό παιδί τη διάβαζα κι εγώ την Αγία Επιστολή και αν θα μου έλεγε κανείς δεν είναι Αγία θα σκανδαλιζόμουν. Αλλά εδώ γι' αυτό μιλάμε και αναπτύσσουμε τα ζητήματα της πίστεως, της πνευματικής ζωής, για να ανέλθουμε πνευματικώς, να διακρίνουμε, όπως λέει ο Απόστολος, το καλό από το κακό, το γνήσιο από το νόθο, το ορθόδοξο από το αιρετικό, το κακόδοξο, την αλήθεια από το ψεύδος, την πλάνη, και να σωθούμε, να λαμβάνουμε επίγνωση αληθείας. Λοιπόν, ο Θεός λέει θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Να αποκτούμε επίγνωση αληθείας που μας βοηθάει για να σωθούμε. Μάλιστα. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σήμερα δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα των Πατρών και συγκεκριμένα στη Γνώμη ότι μετά την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης που αναγείρεται στο Ριγανό Καποδέο των Πατρών, πρόκειται να φέρουν από τη Γαλλία την κάρα της Αγίας Ειρήνης προς ευλογία της πόλεως και της Ελλάδας ολοκλήρου, όπως συγκεκριμένα γράφει η εφημερίδα. Το ερώτημά μου είναι, πρόκειται περί της γνησίας κάρας της Αγίας Ειρήνης. Ποιος θα μας βεβαιώσει γι' αυτό που διαβάσαμε σήμερα σε ανακοίνωση της Μητροπόλεως Πατρών? Και κάτι τελευταίο, μόνο βλαμμένοι αμφισβητούν την αγιότητα του Ιαματικού Πατρός Παϊσίου. Τίποτα άλλο. Χριστός Ανέστη. Κύριε Σιδρόπουλε. Τώρα ακούω ότι θέλω να φέρω την κάρα της Αγίας Ειρήνης. Είναι από τα ιερά λείψανα που βρίσκονται στη Δύση που μας έκλεψαν οι παπικοί. Δεν ξέρω αν είναι γνησία αυτή η κάρα ή όχι. Πάντως ό,τι προέρχεται από τον παπισμό είναι ύποπτο. Τίμεον δάναος εντών αφαιρέντες. Λοιπόν, φοβού τους παπικούς και δώρα φέροντας. Δεν ξέρω αν είναι γνησία η κάρα αυτή. Και ακόμη και αν είναι γνησία, γιατί ο Πάπας προβαίνει σε αυτή τη φιλοφροσύνη, την αυρότητα, να μας στείλει την κάρα να προσκυνήσουμε, να συγκινηθούμε. Με αυτούς τους τρόπους ο Πάπας θέλει να μας κερδίσει ψυχικώς, να πούμε ότι είναι πολύ καλός ο Πάπας. Να, μας έστειλε την κάρα του Αποστόλου Ανδρέου, μας έδωκε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, θα μας στείλει τώρα να προσκυνήσουμε και την κάρα της Αγίας Ειρήνης. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ελέγχονται αυστηρώς τα πράγματα, να διαπιστώνεται αν πρόκειται για γνήσια αυθεντικά λείψανα, να υπάρχουν μαρτυρίες αδιάσυστες και δεύτερον να μην κολακευόμεθα από μερικές φιλοφρονήσεις του Πάπα, ο οποίος σφαγίασε στις ημέρες μας τους Ορθοδόξους αδελφούς μας της Βοσνίας και δεν είπε ένα λόγο συμπαθίας για το δράμα της Κύπρου μας. Ο Πάπας δήλωσε σαφώς και απεριφράστος, ανεδός και ανεσχύντος θα έλεγα, ο σημερινός Πάπας δήλωσε ότι ο Χριστός του ανέθεσε την ευθύνη να κυβερνήσει τον κόσμο. Επιμένει δηλαδή στο πρωτίον της εξουσίας. Να κυβερνήσει όλο τον κόσμο και ως θρησκευτικός ηγέτης και ως πολιτικός ηγέτης. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ο Πάπας είναι γνωστό, κ. Ζωτρόπουλε, ότι είναι ο αρχηγός της διαχριστιανικής κινήσεως
οικουμενιστικής και διαθρησκειακής οικουμενιστικής κινήσεως. Αυτά τα λέει όλα ότι δεν αποτελεί έτσι. Δεν θέλουμε τα λείψανα του Πάπα. Αλλά θέλουμε ρωτήσω, τη μετάνοια του Πάπα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Θέλουμε τη μετάνοια του Πάπα. Αν μετανοήσει ο Πάπας, τότε είναι δεκτές για και οι καλές προσφορές του. Για να μην σκανδαλιστούν κάποιοι, βέβαια, δώστε μια απάντηση. Θα ήθελα να πω, αυτοί οι οποίοι είναι μέλη της Εκκλησίας και θα είναι υπεύθυνα μέλη της Εκκλησίας, ίσως και κληρικοί. Υπάρχει στην Ορθοδοξία τρόπος πιστοποίησης και της γνησιότητας των λειψάνων. Υπάρχει. Πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες. Να πω κάτι. Να υπάρχουν μαρτυρίες και τα λείψανα όταν είναι γνήσια παρουσιάζουν σημεία που είναι τεκμήρια της πίστεως. Ευωδιάζουν. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ευωδιάζουν, μια άλλη ώρα να ευωδιάσουν. Μπορεί στον ένα να ευωδιάζουν, στον άλλον όχι. Μπορεί στον ένα να ευωδιάζουν ο λίγος, στον άλλον πολύ. Αυτά τα κάνει έτσι ο Θεός για να φανεί ότι δεν πρόκειται για απάτη, για αρώματα φυσικά, αλλά πρόκειται για θαυματουργική ευωδία. Επίσης, όταν είναι γνήσια τα λείψανα και τα ακουμπήσουμε σε δαιμονισμένους, ταράσσονται οι δαιμονισμένοι. Είναι περιπτώσεις που τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν και βγαίνουν δαιμόνια και γίνονται θεραπείες, παρουσιάζουν σημεία. Αλλά και όταν ένα λείψανο παρουσιάζει σημείο, σημαίνει ότι είναι βέβαια λείψανο Αγίου, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι του Αγίου στο όνομα του οποίου φέρεται. Μπορεί να φέρεται. Είναι πλαστογραφία δηλαδή. Μπορεί όχι να λέμε αυτό είναι το λείψανο του Αγίου Γεωργίου ας πούμε και να μην είναι το Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, αλλά να είναι ενός άλλου Αγίου που έχει το όνομα Γεώργιος ή ενός άλλου Αγίου αγνώστου ονόματος. Πάντως έχω ακούσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι όταν ανακηρύσσεται ένας Άγιος ή όταν μεταφέρονται κάποια λείψανα, έχουμε, η παράδοση ας πούμε κάπου έτσι αναφέρεται στο πράγμα, έχουμε ακριβώς τα συμπτώματα της χάρης που έχει ο Άγιος. Δηλαδή αν ήταν ας πούμε θαυματουργός το συγκεκριμένο, δηλαδή έχουμε καμιά φορά και ενδείξεις για το ειδικό χάρισμα που είχε ο Άγιος στην ζωή. Βέβαια αυτά όλα υποκειθετικά έτσι, όχι σαφέστατα και αντικειμενικά, με την έννοια δηλαδή της ακρίβειας και της απολυτότητος. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Κύριε Κουτρουμπέλη. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις σύντομες στον κύριο Σωτηρόπουλο. Μόνο παρακαλώ το κοντό πιο δυνατά τον αγαπητό τηλεθεατή. Δεν τον ακούμε δυνατά. Παρακαλώ. Ναι, στον κύριο Σωτηρόπουλο θα ήθελα να κάνω δύο σύντομες ερωτήσεις. Μάλιστα. Η μία είναι δική μου και η άλλη είναι κάποιου αδελφού που μου εξέφρασε κάποτε μια απορία για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Και θα ξεκινήσω με αυτή. Η απορία του λοιπόν ήταν η εξής. Λέγεται, μου είπε, ότι όσα συγχωρήσουν οι ιερείς επί της γης είναι συγχωρεμένα. Δηλαδή στην εξόδιο ακολουθία που διαβάζονται συγχωρητικές ευχές, συγχωρείται ο νεκρός αν έχει φύγει με αμαρτίες ανεξομολόγητες. Είναι το πρώτο ερώτημα του αδελφού αυτού που μου εξέφρασε την απορία του. Και πολύ σημαντικό, και μάλιστα. Αυτό. Και το δικό μου ερώτημα είναι, διάβασα σε κάποιο βιβλίο κάποτε ότι τα οστά των νεκρών φυλάσσονται για να πάρουν κάποτε τη σάρκα τους στη Δευτέρα Παρουσία. Και ρωτώ, και το θέτω και σαν απορία, αφού τα σώματα θα είναι πνευματικά και όχι υλικά, τι χρειάζονται τα οστά που είναι κάτι το υλικό, είναι ένα συστατικό υλικό, και μέσα στα πλαίσια της ερώτησης αυτής και ένα άλλο, στην αλλαγή λέγεται από πολλούς που θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία των σωμάτων, θα γίνει και αλλαγή στον πλανήτη Γη, λέει. Δηλαδή θα αλλαγεί μαζί με τα σώματα και ο πλανήτης Γη και θα γίνει πνευματικός. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Δηλαδή ο παράδεισος θα είναι ο πλανήτης Γη σε μορφή πνευματική. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Θέλω να μου απαντήσει ο κ. Σωτηρόπουλο. Ένα. Λοιπόν, κ. Σωτηρόπουλε, να σας θυμίσω, το πρώτο είναι εάν συγχωρούνται οι αμαρτίες. Όταν διαβάζουν οι ιερείς, οι αρχιερείς, συγχωρητική ευχή στο νεκρό.
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Το πρώτο είναι αν έχουν την εξουσία οι ιερείς κατά την εξομολόγηση να και μετά... Οι ιερείς έχουν την εξουσία του δεσμήν και λύν, του αφιένε και κρατήν αμαρτίας. Τα λένε σαφώς τα χωρία της Αγίας Γραφής. Για να ακριβολογήσουμε όμως, εκείνος ο οποίος συγχωρεί ή λύει αμαρτίες είναι ο Θεός διαμέσου του ιερέως ή του αρχιερέως. Ο Χριστός μετά την Ανάσταση κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είπε «Αν την αφείτε τας αμαρτίας», έτσι είπε στους Αποστόλους, «αφίεντε αυτής». «Αν την κρατείτε και κράτητε». Εδώ έχουμε το μυστήριο όμως. Λοιπόν, είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Στην εξόδια όμως... Εάν διαβάσει ένας παπάς, ένας δεσπότης... Ακολουθία, ναι. Κατά την κηδεία ή κατά το μνημόσυνο συγχωρητική ευχή στο νεκρό, αλλά ο νεκρός δεν είχε μετανοήσει και δεν είχε εξομολογηθεί, δεν συγχωρείται. Συγχωρούν οι κληρικοί με την εξουσία που τους έδωκε ο Θεός, λύουν οι κληρικοί με την εξουσία που τους έδωκε ο Θεός ή λύει ο Θεός διαμέσου των κληρικών. Αυτό είναι το κρυβέστερο. Συγχωρεί ο Θεός διαμέσου των κληρικών υπό τον όρον της μετανοίας και της εξομολογήσεως σε πνευματικό πατέρα. Μάλιστα. Μετά θάνατον λοιπόν, χωρίς την συγκατάθεση και εξομολόγηση του ανθρώπου, δεν όσοι δηλαδή βοήθεια μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η λύτρωση, δεν είναι απαλλαγή των αμαρτημάτων. Η εξομολόγηση είναι το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών. Τα οστά τώρα φυλάσσονται, το δεύτερο ερώτημα. Τα οστά για τον λόγο. Τα οστά κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα συναρμολογηθούν και θα αναφιούν και οι σάρκες, όπως λέει εκεί το όραμα του προφήτου Ιεζεκιήλ. Και θα αναστηθούν οι άνθρωποι και τα σώματα λέγονται πνευματικά, τα σώματα της Αναστάσεως, όχι με την έννοια ότι θα είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι μόνο η ψυχή στον άνθρωπο. Το σώμα θα εξακολουθήσει να είναι ύλη, αλλά η ύλη αυτή θα είναι άφθαρτη, αθάνατη, δεν θα πεθαίνει πλέον αυτό το σώμα. Θα είναι όμως υλικό σώμα, όπως ήταν και το σώμα του Αναστάτους Κυρίου. Κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά, τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους? Γιατί νομίζετε, λέει, ότι είμαι πνεύμα, φάντασμα? Το πνεύμα, το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, καθώς εγώ βλέπετε ότι έχω. Έχω σάρκα και οστά. Είχε σώμα υλικό ο Χριστός, σάρκα και οστά, αλλά σε κατάσταση αυθαρσίας και αθαλασίας πλέον. Γι' αυτό είπε ψηλαφίσετε με. Γι' αυτό είπε δώστε να φάω κάτι, δεν έχω ανάγκη να φάω, αλλά για να δείτε ότι έχω πραγματικό σώμα. Τα σώματα λέγονται πνευματικά τα σώματα της Αναστάσεως, διότι το πνεύμα πλέον θα επιβάλλεται στην ύλη, στη σάρκα, και δεν θα γίνονται τα θελήματα της σαρκός πλέον. Θα επικρατεί το πνεύμα. Θα πριτανεύει το πνεύμα, θα κυριαρχεί το πνεύμα πάνω στο αναστημένο σώμα, και γι' αυτό λέγεται το σώμα πνευματικό. Όχι ότι είναι πνεύμα εξ επόψεως συστάσεως, είναι αποθέσεις αυθαρσίας, είναι, ναι, και της κυριαρχίας του πνεύματος πάνω στο δώσατε σώμα. Και τον ορισμό, και μάλιστα ο ορισμός που δώσατε θεολογικότατα είναι και απάντηση για τους χιλιαστάς, για το αναστημένο σώμα του Χριστού μας, οι οποίοι λένε ψευδώς ότι έλειωσε και το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε. Πώς θα έδειχνε το τύπο των ύλων στο θάμα? Ακριβώς, αν δεν είχε αναστηθεί, είχε πραγματικό σώμα. Είχε εγγραφή του διαψεύδη. Πραγματικό γιατί... σώμα, πραγματικό σώμα. Έτι δε και η σάρξ που κατασκηνώσει επελπίδη. Η σάρκα θα γνωρίσει και αυτή την δόξα της Αναστάσεως ως προς τη γη, και η γη και όλος ο κόσμος, το σύμπαν αυτό, όπως εδογμάτισε και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, δεν θα εκμηδενιστεί την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν και δεν θα εκμηδενιστεί αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Θα μεταλλαγεί, θα γίνει κενός ουρανός, κενή γη, τρόπον την αφ
ο Θεός θα βάλει στο καμίνι του μέσα το σύμπαν, θα λιώσουν τα στοιχεία και θα βγει ένας νέος κόσμος αφάνταστος, απερίγραπτος. Το λέγει η Γραφή και αυτό, το Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, λέγει ότι η φύση έχει υποταχθεί στη φθορά λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου και περιμένει και αυτή να ελευθερωθεί από τη φθορά και να συμμετάσχει στη δόξα των τέκλων του Θεού. Θα αυθαρτοποιηθεί και η φύση. Τα δυσάρεστα φαινόμενα που υπάρχουν στη φύση θα εκλείψουν. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι το σημερινό σύμπαν, τη γη, τους ουρανούς, τα άστρα δηλαδή, φυλάσσονται για το πυρ. Θα μπουν στο πυρ, στο καμίνι του Θεού, θα λιώσουν όλα αυτά τα στοιχεία και θα βγει ένας νέος κόσμος. Όπως ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει σκουριάσει λόγω της πολυχρονίου χρήσεως, έχει πολλές φορές συγκρωστεί, έχει κατατίσει σαράβαλο που λέμε και σκουριά, το ρίχνουμε μέσα στην υψικάμινο, λιώνουν τα στοιχεία και βγαίνει μία Mercedes, μία Rolls Royce που λάμπει. Ένα παράδειγμα αυτό. Έτσι μέσα από αυτό το φθαρτό σύμπαν που θα μπει στο καμίνι του Θεού, στο πυρ, θα προέλθει ένας κόσμος λαμπρός, υπέροχος, ως προς δε τον παράδεισο. Ο παράδεισος ήδη υπάρχει και σε αυτόν ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος, όταν λέω ότι ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και εισήλθε εις τον παράδεισο, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Ποιο ρόλο θα παίζει ακριβώς αυτό το μετυλαγμένο, το αλλαγμένο σύμπαν, το καινούριο σύμπαν, ο φυσικός κόσμος που θα γίνει καινούριος, άφθαρτος, ποιο ρόλο ακριβώς θα παίζει, δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε αυτά. Κύριε Σιντρόπουλε, πολλά πράγματα, πολλές απορίες θα μας λυθούν στην αιωνιότητα. Θα ήθελα δύο παρατηρήσεις να κάνω. Το πρώτο είναι, αναφέρατε ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη και συμφωνώ απόλυτα. Θα ήθελα να πω, αν θυμόμαι καλώς, υπάρχει και ένα άλλο χωρίο, νομίζω στην Αποκάλυψη, το οποίο νομίζω, αν θυμόμαι καλώς, ότι και εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς και ο αέρας τους νεκρούς, δεν ξέρω αν το θυμίστε το χωρίο αυτό, βέβαια, που έγινε ακριβώς και στην Καινή Διαθήκη. Ναι, είναι και στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη πλέον, το ίδιο αυτό που αναφέρατε. Προς το τέλος της Αποκαλύψεως. Που βλέπουμε την αναγκαιότητα πλέον του σώματος, του φθαρτού σώματος που είχε ο άνθρωπος και που πλέον κατά την ημέρα της κρίσης... Αυτό το ίδιο το σώμα είναι που θα επιδοθεί, δηλαδή. Θα μεταλλαγεί, θα αυθαρτοποιηθεί, θα αθανατιστεί. Αυτό αλλά θα το συλλεχθεί. Ίδιο, λέει στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής ο Παύλος ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριον Ιησούν θα αναστήσει και θα ζωοποιήσει, θα ζωντανέψει και τα θνητά σώματά μας. Αυτά τα σώματα. Επίσης στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπου γίνεται λόγος για την Ανάσταση, τι λέγει ο Απόστολος? Ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν κληρονομούν, ουδέ η φθορά τη λαφθαρσία. Με απλά λόγια, όπως είναι αυτό το σώμα, με τις αδυναμίες του, με τις ανάγκες του, με τις ασθενειές του, με τις αναπηρίες του, δεν μπορεί, με τη φθορά του, με μια λέξη, δεν μπορεί να πάει στον ουρανό. Στον ουρανό για να πάει θα αφθαρτοποιηθεί. Και αυτό λέει στη συνέχεια, δι το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Αυτό το φθαρτό σώμα θα γίνει άφθαρτο. Αυτό το θνητό σώμα θα γίνει αθάνατο, όπως θα γίνει ένδοξο, όπως έγινε το σώμα του Αναστάντου Χριστού, και έτσι θα πάει στον ουρανό. Και μια δεύτερη παρατήρηση που... Τα σώματα της Αναστάσεως θα έχουν αφάνταστες, απερίγραπτες ιδιότητες και δυνάμεις. Θα έχει μεγαλείο και ομορφιά, αφάνταστη, το αναστημένο σώμα του πιστού ανθρώπου. Όπως βέβαια πολύ σωστά μας τα περιγράψετε, είναι μια αναβαθμισμένη μορφή σωματικής αυθαρσίας, αλλά κατά την παράδοση και δεξιδεστώς... Χριστός, ναι, να προσθέσω ένα χωρίο σπουδαίο ακόμη, κύριε Κουτρουμπέλη. Ο Χριστός λέγει, σύμφωνα με την δύναμη που έχει, την παντοδυναμία,
να υποτάσει τα πάντα στον εαυτό του, θα υποτάξει και τη φθορά. Και το σώμα μας, αυτό το σώμα το ταπεινό, το αδύνατο, το ασθενικό αυτό σώμα, θα το μεταμορφώσει αυτό το σώμα, ώστε να γίνει σύμμορφο, όμοιο με το σώμα της δόξης του Αναστάτους Κυρίου. Τα σώματα των πιστών θα είναι ένδοξα και θα ομοιάζουν στη δόξα με το σώμα του Αναστάτους Κυρίου. Και μια αυτή την παρατήρηση που θα να πω είναι το εξής, ότι υπάρχει μια άποψη ότι η προπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων, στην προπτωτική αυτή κατάσταση μέσα στην ΕΒΕΜ, δια της ακτής της ενεργίας του Θεού, τότε και η φύσης ή το άφθαρτος. Πρώτης αμαρτίας, η φύσης ή το άφθαρτος, και λόγω της αμαρτίας υπετάγει στην φθοράν. Δεν γίνονταν, δεν ήταν άγρια τη θηρία και δεν τρώγανε ανθρώπους πρώτης πτώσεως. Δεν φορτούνιαζε η θάλασσα και δεν έπνιγε τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα κακά, δεν έβγαζε η γη τριβόλους και ακάνθας. Όλα αυτά τα δυσάριστα πράγματα που σημαίνουν φθορά επακολούθησαν στην αμαρτία. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, συγχωρέστε μας, αλλά είναι και κέρια θέματα τα οποία χρειάζονται καμιά φορά και ανάλυση. Παρακαλώ. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, σας ακούμε. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις. Απάνω σε αυτά που μίλησε ο κύριος Σωτηρόπουλος, έχω μόνο να πω το εξής. Συγχαρητήρια και κάνω μια ευχή. Ο Θεός να του δίνει μακροχρόνια ζωή, υπομονή, υγεία, να συνεχίσει τον αγώνα που κάνει, και αν ακόμη η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας είχε έστω και ένα ή δύο θεολόγους σαν τον κύριο Σωτηρόπουλο, να είναι ευθύς και να μιλάνε όπως ακριβώς γράφει η Αγία Γραφή, δεν θα είχε καταντήσει η Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα πνευματικός και ηθικός. Συγχαρητήρια κύριε Σωτηρόπουλε, από τα βάθη της ψυχής μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, αλλά η πατρίδα έχει και άλλους καλούς θεολόγους και καλύτερους από μένα, και έχει και χιλιάδες καλούς ηγηδητούς χριστιανούς, και παρόλη την πνευματική καθίζηση που έχει υποστεί η πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό, λόγω του αυστηρού πνεύματος της Ορθοδοξίας, εν συγκρίση προς τα άλλα έθνη, μάλιστα, τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς και άλλους, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, και εδώ εξακολουθεί να είναι η πατρίδα μας η καρδιά της Ορθοδοξίας. Μάλιστα, το σέβομαι και το αγαπώ αυτό που είπατε. Και αυτό που εύχεστε για μένα, να μου δίνει ο Θεός χρόνια πολλά για να κηρύττει το Ευαγγέλιο, εύχομαι και εγώ για όλους τους χριστιανούς, σε όλους ο Θεός να δίνει υγεία, δύναμη, μακροζωία, και με το στόμα τους και με την καρδιά τους να ομολογούν τα μεγαλεία της πιστεώς μας. Κάθε στόμα μπορεί να είναι στόμα ενός μικρού θεολόγου. Κάθε ένας μπορεί να είναι ένας μικρός θεολόγος. Το στόμα του να είναι ένα μικρό ραδιόφωνο, μια μικρή τηλεόραση, μια μικρή εφημερίδα που να διακηρύττει τα μεγαλεία της πιστεώς μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει πολύ σύντομα να βγείτε και για το εξωτερικό. Ευχαριστούμε. Είστε καλά, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Να ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να κάνω ένα ερώτημα. Κύριε Σωτηρόπουλε, σήμερα οι νέοι άνθρωποι, πέρα από ότι μπορεί να παρακολουθούν κάποιες ποιοτικές εκπομπές με την έννοια που την ορίζουμε εμείς, υπάρχουν και κάποιες εκπομπές ενημερωτικές και υπάρχουν και κάποιες εκπομπές επιστημονικές. Όμως, υπάρχουν κάποια όρια πέρα από τις απόψεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα και θέλω να το σχολιάσετε. Έχουν περάσει κόπο. Παρακαλώ. Πέρα σε Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Από Λουτράκι τηλεφωνώ. Μάλιστα. Είχαμε ξανατηλεφωνήσει πάλι. Ναι, ναι. Ηλίας Σοφρονάς λέγομαι. Ναι, καταρχήν θέλω να εκφράσω τον μεγάλο μου θαυμασμό
και για σένα και για τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον οποίο όταν μου δίνετε ευκαιρία τον ακούω, και είναι τόσο πολύ δόπνευστα πραγματικά τα λόγια του, τα οποία δεν βγαίνουν μέσα από στόμα ανθρώπου, αλλά μπορώ να πω σε έναν φωτισμένο άνθρωπο που αγαπά πραγματικά το Θεό, διότι για να βγουν αυτά τα λόγια πρέπει ο άνθρωπος να έχει μεγάλη αγάπη προς το Θεό, και ο Θεός μεταφέρει την αγάπη του σε αυτόν και η φωνή του μεταφέρεται του Θεού διαμέσου του ανθρώπου αυτού. Αυτά δεν είναι λόγια κολακίας, είναι λόγια αληθείας. Παρακαλώ με διακόπτε, θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή σήμερα παρακολούθησα και άλλες εκπομπές που είπατε, που μπήκατε στο θέμα του σατανισμού, και παρακολούθησα και μια εκπομπή που είχε ο κύριος Μικρούς της Κώστας, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το απόγευμα. Ναι, την παρακολούθησα. Ναι, ναι, και είδατε, αν προσέξατε, έγινε μια διακοπή ξαφνική. Διεκόπη το πρόγραμμα, δεν έκανε εκπομπή, και εν συνεχεία διεκόπη και δεν υπήρχε επίλογος και όλα τα συναφή. Όχι, δεν την παρακολούθησα εκτέλους, διότι έπρεπε να έρθω στην Πάτρα πολύ πιο νωρίς και ένα μέρος παρακολούθησα. Για πες τα μας. Επειδή ναι, έχει πολύ σημασία αυτό. Επειδή η εκπομπή του κυρίου Μικρούτσικου ή το Θαυμάσια, όπως Θαυμάσια είναι και δική σας αυτή τη στιγμή, και επισήλθε σε θέματα τόσο βαθιά, τόσο ριζικά, τα οποία ενόχλησαν προφανώς ορισμένους οι οποίοι είχαν κάποια δύναμη μέσα στο δίκτυο, το οποίο του Μέγα. Διέκοψαν την εκπομπή και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η οποία πεντάλεπτη, μετέφερα μηνύματα ότι πρέπει να αλλάξουν και να μην συνεχίσουν το πρόγραμμα. Και βάλανε και είπαν, αμέσως μπήκανε, αντί να συνεχίσουν τη συζήτηση, ήρθε ο κύριος, ο τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης, είπε ορισμένα τραγούδια, μετά ήρθε η μόδα και διέκοψαν το πρόγραμμα μισή ώρα νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Προχωρώ. Αυτά δε που υπόθηκαν, ήταν πραγματικά που μιλούσαν για τον εξορκισμό. Προέβαλαν καταρχήν μία ταινία η οποία είχε γίνει πραγματικότητα σε έναν εξορκισμό που γινόταν, και πώς ακριβώς εκείνη την ώρα αντιδρούσε το άτομο αυτό που ήταν δαιμονισμένο και πώς μιλούσε το πνεύμα. Και εκεί επάνω πήραν λοιπόν τη συζήτηση και εξαπλώθηκαν και μιλήσανε όλοι όσοι έπρεπε να μιλήσουν οι παρευρισκόμενοι. Μέχρι εντύπωση μου έκανε και ο κύριος Κολάτος, ο σκηνοθέτης, ο οποίος μέχρι τώρα ήτο με τη συμπεριφορά του διώκτη στις εκκλησίες, αλλά και να δικαιολογήσει και τη συνέχεια, φάνηκε να εννοηθεί όσο μπορούσε με τα λόγια που ξέρει να τοποθετεί λόγω της ιδιότητός του και της αυτής που έχει. Λοιπόν, και έδωσε το μήνυμα ότι πράγματι, γιατί βρεθήκαν κάτι γιατροί, που, γιατρός ή το ένας γιατρός, νευρολόγος, ψυχίατρος, και ήθελε να πει με τον τίτλο που είχε ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά περί σατανισμού κτλ. Και εγώ λέγω το εξής. Ψυχίατρος δεν θα έπρεπε να λέγεται, γιατί ψυχίατρος είναι μόνο ένας, ο Θεός και Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάς. Ψυχολόγος μπορεί να χαρακτηριστεί, νευρολόγος μπορεί να χαρακτηριστεί ή νευρολόγος ή ιατρός. Αλλά δεν μπορεί ψυχίατρος, διότι η ψυχή δεν ανήκει στην επιστήμη. Είναι μεταφυσική, δεν είναι φυσική. Ο επιστήμονας ασχολείται με την φυσική. Του τεστ λοιπόν κάνει πειράματα, μελέτες και βγάζει αποτέλεσμα εις ό,τι αφορά την φυσική. Στην μεταφυσική λοιπόν ασχολείται μόνο ο Χριστός, ασχολήθηκε και έφερε διδάγματα ο Χριστός ο ίδιος και τα έδωσε μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που είπατε, γιατί με αφορούν και θα σας πω γιατί μετά και θα καταλάβετε. Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για να δώσουμε και την ευκαιρία και σε άλλους να θέσουν κάποια ερωτήματα? Θα απαντήσω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που δείξατε. Ναι, να πω και τα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Όχι, ναι. Υπομορφή ερωτήσεις για να μην φάμε το χρόνο, διότι είναι μία παρά δέκα, να εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερο το χρόνο που μας μένει ακόμα. Ναι, δεν θα ήθελα να σε απασχολήσω τότε, αλλά πριν όμως, τέλος πάντων στο θέμα του εξορκισμού να πάω. Θα παρακολουθήσετε το σχολιασμό που θα κάνω και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Μου. Να πω ένα σημείο που είπατε προηγουμένως εις τα περί πιθήκου. Ο Χριστός είπε ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είπε ο Υιός του πιθήκου. Δηλαδή είτε ο Θεός σε ενσάρκωση ανθρώπου. Σε ανθρώπινη ενσάρκωση, όχι σε πιθήκου ενσάρκωση. Μάλιστα. Όσο αυτά για αυτούς που θέλουν να διδάξουν ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Και ο Θεός έπλασε κατοπικόνα και ομοίως, όπως είπε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, τον άνθρωπο και εμφύσισε πνεύμα δικό του. Δεν εμφύσισε εις τον πίθηκο να είμαι θα διάδοχη πιθήκου. Τίποτε άλλο, επειδή οπωσδήποτε ναι, ενοχλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο αγαπητός τηλεθεατής, θα κάνω μια παρατήρηση.
Εάν παρακολούθησαν όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή, ο επίσκοπος αναφέρθηκε κάποια στιγμή σε μένα για έναν πρώην μάγων, ο οποίος μάλιστα είχε θυσιάσει το σπέρμα του Σατανά και μάλιστα δεν έκανε παιδιά, επιστημονικά επιβεβαιωμένο, και έχει 4 παιδιά. Και την ώρα που πριν ολοκληρώσει, παπ κόβεται, ήταν αναφερθεί στο πρόσωπο μου, ήταν ο Μητροπολίτης Κυπριανός. Το δεύτερο είναι πριν ολοκληρωθεί το θέμα, ακριβώς όπως μας καταγγείλει εδώ ο αγαπητός τηλεθεατής, επειδή θα σας πω κάτι για τον κύριο Κολάτο, που στο πρόσωπο του αναφερθήκατε, εγώ γνωρίστηκα από τον κύριο Κολάτο σε μια κουβέντα του κ. Παπαδάκη μας είχε καλέσει. Και εκεί πλέον διαπίστωσα τις θέσεις του ανθρώπου και ο άνθρωπος χωρίς να, δεν έχει ακριβώς θα έλεγα αντίθετες απόψεις για την Εκκλησία, λανθασμένες απόψεις έχει την Εκκλησία. Πίστευε ότι η Εκκλησία βοηθά τους ανθρώπους, είναι αλήθεια, αλλά εκείνο που τον πείρασε είναι η αποδοχή της υπάρξης του διαβόλου. Και του εξήγησα βέβαια, μέσα από την εμπειρία μου, αλλά και με άλλους τρόπους που επιχείρησα και προσπάθησα, ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και ότι δεν μπορεί να υπάρχει σατανισμός χωρίς σατανά, δαιμονισμός χωρίς δαιμόνα. Και μάλιστα όπως και εκείνος μου κοινοποίησε. Ούτε ψυχολογία χωρίς παραδοχή ψυχής. Ακριβώς. Σήμερα υπάρχει ψυχολογία χωρίς παραδοχή ψυχής. Μάλιστα. Ψυχολόγος και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ψυχή. Ψυχίατρος και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ψυχή. Γι' αυτό πολλοί ψυχίατροι έχουν ανάγκη ψυχιάτρων. Και πέρασε ένα πολύ θετικό μήνυμα, διότι γνωρίζουν ότι έχει μια ριζοσπαστική τοποθέτηση πολλές φορές ο κ. Κολάτος σε κάποιου τέτοιου είδους θέματα. Ότι εγώ λέει, έχω νοσηλευτεί πολλές φορές και μάλιστα μίλησε με πολύ αρνητικό τρόπο για τη βοήθεια που προσφέρει η ψυχιατρική. Και είπε βέβαια την προσφορά της Εκκλησίας μέσα βέβαια από το αγαθοποιό έργο και κυρίως το έργο αγάπης, τα έργα αγάπης που μπορεί να προσφέρει, χωρίς βέβαια να δώσει έμφαση στο πνευματικό μέρος και γενικά στο άγιο πνευματικό μέρος της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, ακριβώς όλα αυτά μέσα από τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών ήταν ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που έδωσαν την πραγματική διάσταση και εικόνα του θέματος που συζητούσαν. Και επειδή ακριβώς το θέμα άρχισε να ξεκαθαρίζει, θορυβήθησαν αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια προς την δόξα και την αλήθεια της Εκκλησίας, διέκοψαν απότομα και δόθηκε εντολή. Για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός, δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία, όλα αυτά είναι παραμύθια και θα σας πω κάτι, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, είναι στην ευκαιρία και στη διάθεση να το πιστέψετε. Εγώ έχω αποκλειστεί από τα μεγάλα κανάλια, αυτό μου το έχουν κοινοποιήσει οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι που είναι. Υπάρχει δηλαδή, πώς πατάς ένα κουμπί και μόλις ακούς τη λέξη κουτρουμπέλι, κόκκινη γραμμή. Χωρίς να είμαι αγενής, τουλάχιστον όπου έχω παρουσιαστεί, ουδέποτε παρουσιάστηκα ούτε σαμενόμενος, ούτε αγενέστατος, ούτε εκφραστικά να προσβάλλω κανένας, ίσα υπομονετικά και ευγενέστατα. Αλλά ακριβώς επειδή πειράζουν κάποια επιχειρήματα μέσα από την προτέρα ενασχόλησή μου, τα οποία θέτω και προβληματίζουν. Και για άλλους λόγους, οι οποίοι βέβαια δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν. Με λίγα λόγια, κακά τα ψέματα, η πληροφόρηση είναι συγκεκριμένη, είναι κατευθυνόμενη και πάντα γίνεται για να εξυπηρετήσει κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Ποτέ την αλήθεια και μάλιστα, να πω και κάτι άλλο, είναι ντροπή αλλά είναι αλήθεια. Ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν ενδιαφέρονται καν για την ενημέρωση, παρά για τη σύγχυση, ούτως ώστε μέσα από τη σύγχυση να ανέβει η ακροαματικότητα μόνο και μόνο από την σύγχυση και τη φασαρία που θα γίνει. Τα μέσα της δημοσιότητας κατά κανόνα σατανοκρατούνται. Και οι άνθρωποι... Και σιωνοκρατούνται, κύριε Σωτήρη. Και ενώ οι άνθρωποι έχουν την τάση να παρουσιάζουν από τα κανάλια ζητήματα σατανισμού, δεν πιστεύουν σε σατανά. Και δεν καλούν ποτέ ανθρώπους σωστούς για να ξεκαθαρίσουν και να τοποθετήσουν σωστά τα πράγματα. Φοβούνται τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και επιχειρηματολογία και ύψος και γνώσεις επίπεδου για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Παρά κουβαλούν κάτι medium ή κουβαλούν ανθρώπους αδιάφορους και άσχετους με τα αντικείμενα. Ο Άγιος Ίδρας μου έλεγε κάποτε ότι τον κάλεσαν από την ΕΡΤ νομίζω να σε συζήτηση επί στρογγύλης τραπέζης για το θέμα του γυμνισμού, επειδή υπάρχουν γυμνιστικά στρατόπεδα στα νησιά μας και στις παραλίες. Και τους λέει ο Άγιος Ίδρας, πόσοι θα είστε, λέει, που θα υποστηρίζετε τον γυμνισμό, λέει, θα είμαστε τρεις. Λοιπόν, θα φέρω κι εγώ τρεις ανθρώπους, λέει, εγώ και άλλους δύο, για να σας αντιμετωπίσουμε, να γίνει συζήτηση επίσης όρης. Τρεις θα είστε εσείς υπέρ του γυμνισμού και τρεις εμείς εναντίον του γυμνισμού. Λέει, ποιους θα φέρετε? Λέει, θα είμαι εγώ, θα φέρω τον κύριο Σωτηρόπουλο και είπε και ένα άλλο πρόσωπο. Όταν άκουσαν ότι θα φέρει τον κύριο Σωτηρόπουλο, ποιους είχα κάνει κηρύγματα εναντίον του γυμνισμού
εκεί στην Μετρόπολη που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα αυτά, είχα κάνει κηρύγματα. Όταν άκουσα ότι θα έρθει ο Σωτηρόπουλος, όχι, 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 λέει, σεβασμότητα, μόνο αν θέλετε να είστε εσείς. Ακριβώς. Τους λέει, όχι, δεν θέλω. Δεν είστε δημοκρατικοί άνθρωποι, δεν έχετε διάλογο επίσης ώρες, δεν έρχομαι. Και καλά το σαμπίδισε. Υπάρχει φραγμός και περιορισμός. Πρόκειται για ατίμους ανθρώπους. Άτιμοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων κυβερνούν και κατευθύνουν τα μέσα της δημοσιότητος και διαφθείρουν τον ελληνικό λαό. Τον ευγενέστερο και πιο φιλότιμο λαό του κόσμου. Αν όλα πάνε καλά, κύριε Σωτηρόπουλε, υπάρχει η περίπτωση, πρώτα Θεός, και αν καρποφορήσουν οι προσπάθειες, αυτή η εκπομπή να βγαίνει ταυτόχρονα και στην Αθήνα. Μέσα από άλλο κανάλι, το οποίο βέβαια θα παρουσιάζει αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω και άλλες. Εάν γίνει αυτό, πραγματικά, με την παρουσία σας και η παρουσία άλλων φωτεινών ανθρώπων που πέρασαν και θα περάσουν, πραγματικά θα συνταράξουμε την Αττική. Γνωστή στην Αττική από μικρά κανάλια. Δυστυχώς γνωρίζει τα προβλήματα και από την Τριτόρα και από το κανάλι 67 και άλλα κανάλια. Δυστυχώς. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το τι ακριβώς συμβαίνει, παρότι υπάρχει πολυφωνία στο θέμα της Αττικής. Έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση στον κόσμο. Μόνο οι συνειδητοί χριστιανοί πιάνουν τα πράγματα αντικειμενικά. Μα εδώ μόνο σε ένα κανάλι, στο κανάλι 5. Όλοι εκείνοι τις απόψεις έχουν σεβαστές οι απόψεις, άσχετα αν δεν συμφωνούμε. Αλλά μόνο σε ένα καλάρι, θα έλεγα συστηματικά υπάρχει προπαγάνδα. Και από τον κύριο Τουλιάτο, και από τον κύριο Μιλωνά, και από κάποιους medium, οι οποίοι προσπαθούν να φανούν χριστιανοί, θα έλεγα περισσότερο από τους χριστιανούς, διαστρέφουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και της παραδόσεως και μάλιστα προσπαθούν μέσα από νεοπλατωνικές, γκουρουιστικές και άλλου είδους προσεγγίσεις να ταυτίσουν την ορθόδοξη πίστη με νέες, θα λέγαμε, διαστάσεις και προσεγγίσεις. Είναι σύστημα εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των ανθρώπων, διότι δυστυχώς κακά τα ψέματα δεν προσβάλλουμε κανένα, αόριστα ομιλούμε. Ο σκοπός τους είναι να μας αποχριστιανίσουν και να μας αφελληνίσουν. Δεν είδατε ούτε δημοτικά τραγούδια δεν βάζουν τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Σπάνιο το φαινόμενο του δημοτικού τραγουδιού. Θέλω να πάψουμε να είμαστε χριστιανοί και να πάψουμε να είμεθα Έλληνες. Μας κόβουν από τις ρίζες. Είναι ανθέλληνες και αντίχριστοι αυτοί οι οποίοι δίνουν τέτοιες κατευθύνσεις στα σύγχρονα μέσα. Εάν αυτά τα σύγχρονα μέσα χρησιμοποιούνταν επ' αγαθό, τότε η Ελλάδα θα είχε γίνει παράδεισος. Θα είχε γίνει. Να περάσουμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Έχουν κάτι πρόβλημα. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σωτηρόπουλο, εάν κάποιος αποβιώσει ξαφνικά, είτε από κάποια καρδιακή προσβολή, είτε από κάποιο τροχείο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ευνίδιος θάνατος. Και δεν έχει προλάβει, ξέρω εγώ, πρόσφατα να ξεμολογηθεί, να κοινωνήσει, να πω. Αυτός θα συγχωρεθεί, είναι οι αμαρτίες σας μου. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Και ένα άλλο μπορώ να πω, τώρα είναι εκτός λίγο θέματος, εδώ στη γειτονιά μου είναι στο Άτονο Ιεχωβάδο. Δεν ξέρω, θα έχετε ακούσει τι έχουν πιάσει εδώ στην Πάτρα, να πούμε. Μάλιστα. Αν το έχετε δει κιόλας, δεν ξέρω να πω. Ένα τεράστιο έργο, να πούμε. Περαστικό σου, μου το έδειξε κάποιος φίλος. Έβαλαν τώρα πρόσφατα αυτές τις ημέρες μια πινακίδα εκεί μέσα στο κήπο που έχουν πιάσει και λέει Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Στέκει το Χριστιανοί, γιατί τους έχω βρίσει εγώ από εδώ πέρα, τα σούλου κάθε μέρα εδώ πέρα, γιατί είναι στη γειτονιά μου και μάλιστα. Κάθε μέρα βρίσκομαι σε αυτό. Στέκει αυτό εδώ. Δεν ξεφυλίζουν τον χριστιανισμό, να βάλουν Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, και τους έχω πει να τους λύσουν αυτό εδώ το Χριστιανοί. Να βάλουν σατανιστές μάρτυρες του Ιεχωβά. Λοιπόν, αυτά, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Το πρώτο τι ήταν. Το πρώτο, κύριε Σωτηρόπουλε, βέβαια εδώ θα μας διευκρινίσετε, ακόμα και όταν έχουμε φνίδιο θάνατο, πώς σώζεται ή δεν σώζεται ένας άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος αυτός είχε σκοπό να πάει να εξομολογηθεί, αλλά δεν πρόλαβε, ο Θεός θα λάβει υπόψη την πρόθεσή του. Εάν δεν είχε σκοπό να εξομολογηθεί, ήταν άνθρωπος που ζούσε σε αμετανοησία, γιατί πρώτα μετανοεί κανείς και κατόπιν εξομολογείται, ζούσε σε αμετανοησία και σε καταφρόνηση του Θεού, δεν σώζεται. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνουν τις τελευταίες στιγμές μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Εάν και αστραπιαίως τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία δευτερόλεπτα, περάσει από την διάνοια, από την ψυχή του ανθρώπου, η έννοια του Θεού και η έννοια της μετανοίας, ο Θεός δείχνει έλεος στον άνθρωπο. Και εν πάση περιπτώσει,
να μην μπαίνουμε στα οικογενειακά του Θεού. Το θέμα της σωτηρίας είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ακριβώς θα ζυγίσει τα πράγματα ο Θεός. Θα εξαντλήσει κάθε όριο υπηκείας ο Θεός. Αυτοί όμως οι οποίοι οι μηδέποτε μετανοήσαντες, οι καταφρονητέ του Θεού, οι κακορίζικοι άνθρωποι, τους αρέσει το κακό και πολεμούν το καλό, αυτοί σίγουρα δεν θα σωθούν. Για τους άλλους ο Θεός θα εξαντλήσει κάθε επίοικια. Εμείς να αγωνιζόμαστε με τα φόβο και τρόμο, να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας για να τύχουμε ελέος Θεού και να προσευχόμεθα για τους προσφυλείς νεκρούς μας να δείξει ο Θεός έλεος. Και ο Θεός, Θεός είναι, ό,τι θέλει θα κάνει. Όσον αφορά για τους Μάρτυρες Ιεωβά, θα σας δεσμεύσω κάποια φορά να κάνω μια εκπομπή. Να κάνουμε ειδική εκπομπή. Είδε πινακίδα, χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Άλλοτε λέγονταν απλώς μάρτυρες του Ιεχωβά. Επειδή αντιμετώπιζαν την κατακραυγή των ανθρώπων ότι δεν είναι χριστιανοί, πρόσθεσαν την ένδειξη χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά αφού δεν παραδέχονται ότι ο Χριστός είναι Θεός, αφού αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, αφού δεν κάνουν την ομολογία του Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, είναι αντίχριστοι και δεν είναι χριστιανοί. Είναι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και όχι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο πραγματικός τίτλος τους πρέπει να είναι αντίχριστοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Τους προκαλούμε σε δημόσιο διάλογο να έρθουν εδώ στο στούντιο, να ανοίξουμε τις γραφές και θα αποδειχθεί λίγο φαϊνότρων ότι είναι οι μεγαλύτεροι αιρετικοί και απατεώνες των αιώνων. Ποτέ δεν παρουσιάστηκαν τόσο φοβεροί διαστρεβλωτέ των γραφών όπως είναι σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Σαφέστατα χωρία που λένε ότι ο Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος, είναι ο Κύριος και ο Θεός, είναι ίσως με τον Πατέρα, είναι Παντοκράτορ, είναι Παντοδύναμος, είναι Κύριος Σαβαώθ, λοιπόν είναι Ιεχωβά, ολοφάνερα χωρία, δεν τα παραδέχονται αυτοί οι σατανικοί, αυτοί οι αιρετικοί. Τους προκαλούμε σε δημόσιο διάλογο. Και θα κάνουμε ειδική εκπομπή, κύριε Κουτρομπέλη. Τους έχω καλέσει και με την προτροπή σας. Και απορώ πως υπάρχουν, στην Ελλάδα, στο εφιέστατο αυτό έθνος που λέγεται ελληνικό έθνος, απορώ πως υπάρχουν τόσο ηλίθιοι άνθρωποι ώστε να ακολουθούν τους ηλιθιωτέρους όλων των αιρετικών, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι σύν της άλλης, ξέρεις τι λένε, κύριε Κουτρομπέλη, ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε χωρίς να το πάρουμε είδηση. Θα σας στεναχωρήσω, κύριε Σωτηρόπουλε, αλλά να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα. Και θα σας στεναχωρήσω γιατί, και θα στεναχωρήσω όσους μας ακούν. Όσους μας ακούν, γιατί είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που θα πω. 80.000 νέοι άνθρωποι δεν πιάνουν όπλο. 20 με 30.000 άχρηστοι νέοι από AIDS. Προσέξτε. 30.000 είναι χρήστες εθισμένοι σε τοξικές. Καταλαβαίνετε πού οδηγούν την ελπίδα του έθνους στους νέους ανθρώπους. Αχρηστεύουν το κράτος εντός του κράτους. Χωρίς να κάνουν πόλεμο. Ο διεθνής σιωνισμός λοιπόν, ο στόχο την Ελλάδα, κυρίως την Ελλάδα, γι' αυτό και βλέπετε και από εκεί, δηλαδή στην Τουρκία, πόσοι μαρτυρίες. Όχι γιατί είναι ισλαμικό το θρησκευμα. Και σε άλλα χριστιανικά μέρη δεν υπάρχει αυτή η αναλογία πληθυσμού που υπάρχει στη χώρα. Εδώ έπεσαν όλες οι σκοτεινές δυνάμεις να διαλύσουν την Ορθοδοξία, να διαλύσουν το έθνος μας. Μα εδώ είναι και εθνικό το θέμα. Η πατρίδα μας, η μικρή Ελλάδα, υπήρξε πάντοτε αντικείμενο φθόνου και επιβολών των ξένων, των εχθρών και των λεγόμενων φίλων και συμμάχων. Δεν θέλουν να έχουν δικαιώματα, δεν θέλουν να έχουν υποχρεώσεις. Και δεν πιάνουν όπλο γιατί είναι ειρηνιστές και αντιρρησίες. Όσοι δεν θέλουν να πιάσουν όπλο, γιατί σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρχει το τόπος αυτός, σχήθηκαν ποταμοί αιμάτων. Σε αυτόν τον τόπο για να μείνεις πρέπει να πληρώνεις ενίκιο. Και το ενίκιο είναι το τίμημα του αίματος, η στρατιωτική θητεία. Όσοι δεν θέλουν να πιάνουν όπλο, να τους βάλουν σε ένα πύραυλο, να τους εξφενδονήσουν προς τη Σελήνη, προς τον Άρη που δεν υπάρχει οξυγόνο, να πάνε να ζήσουν εκεί. Να σας πω κάτι για να ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Υπήρξε πολιτικός που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και το φύλαγαν οι αστυνομικοί με τα όπλα που δεν ήθελε εκείνος να πιάσει.
Λοιπόν, αυτή είναι η καρδιά μας. Να πούμε και κάτι άλλο. Να μην πούμε στις βιβλικές. Ότι τις τελευταίες δεκαετίες κυβέργησαν την πατρίδα στην κορυφή της πολιτικής πυραμίδος, κυβέργησαν την πατρίδα Έλληνες που δεν πολέμησαν για την πατρίδα. Δεν υπηρέτησαν την πατρίδα ως στρατιώτες. Και έπρεπε το Σύνταγμα να τους αποκλείει. Να λέει όποιος δεν υπηρέτησε, δεν έκανε τη στρατιωτική του θητεία, δεν μπορεί να είναι βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας. Έχουμε περαστικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εθνικά θέματα. Δεν θα είστε εδώ, θα έχουμε άλλο καλεσμένο. Θα δοθεί ευκαιρία να ακούσουν πάρα πολλά για αγαπητοί τηλεθεατές. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Ναι, έξω Ανέστη. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Βεβαίως. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλησπέρα και από μένα. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Σέβομαι όλες τις προτάσεις και τις αφηγήσεις που κάνετε. Αλλά θα ήθελα να πω τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα είναι ότι μιλήσατε πολύ ωραία για τα 10 θέματα της σωτηρίας, αλλά νομίζω το βασικότερο που γράφει η διαγραφή είναι η αναγέννηση. Αν δεν αναγεννηθεί άνθρωπος άνωθεν, δεν γίνεται να δει τη βασίλεια του Θεού. Όλα αυτά που είπα σημαίνουν αναγέννηση. Όλα αυτά που είπα συνιστούν τον αναγεννημένο άνθρωπο. Που σημαίνει ότι πρέπει να δω στην καρδιά του άνθρωπος στο κόσμο. Όλα αυτά όταν λέμε αγάπη θα τα αναπτύξουμε. Όταν λέμε θεία κοινωνία, όταν λέμε. Αυτά όλα σημαίνουν αναγέννηση. Και τον δέσμευσα για άλλες εκπομπές, διότι δεν είχαμε χρόνο για να θα τα αναπτύξουμε αυτά. Θα τα αναπτύξουμε. Επιτροχάδιν, εγώ τον πίεσα απλώς μόνο να αφαιρθείς σε αυτά τα θέματα τα οποία άλλοι. Φορά σε άλλες εκπομπές θα μας δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία να τα αναπτύξουμε. Και ένα ακόμα, αν μου επιτρέπετε, όσο για την εξομολόγηση, στους ψαλμούς αναφέρει «Σε σένα Κύριε εξομολογούμε». Δεν λέει «Σε σένα Κύριε διαμέσου ιερέα εξομολογούμε». Και ένα τρίτο ακόμα για να κλείσω παρακαλώ γιατί παίρνω μακριά. Ναι. Λέει προς το τέλος ότι αν προσθεθεί ή αφαιρεθεί από την Αγία Γραφή, τίποτα. Ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Άρα δεν μπορούμε να διαβάζουμε οποιαδήποτε άλλα βιβλία. Μία είναι η Καινή Διαθήκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Ας είστε καλά. Λοιπόν, το είναι ο αγαπητός τηλεθεατής δεν είναι φυσικά ορθόδοξος, είναι προτεστάντης. Και... Καλά, δεν μην του βάζουμε τικέτα, μπορεί και όχι, να όχι, είναι προτεστάντης, απλώς να έχεις θέση αυτές. Προτεστάντης είναι, αλλά εδώ είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι και μιλάμε ελεύθερα και αντιμετωπίζουμε για τους Προτεστάντες, για τους Παπικούς, για τους Αλλοθρήσκους. Λοιπόν, και θα απαντήσουμε. Οι Προτεστάντες τονίζουν το θέμα της αναγεννήσεως, αλλά και εμείς οι Ορθόδοξοι το τονίζουμε. Και όλα αυτά τα στοιχεία που είπα, τα 10, σημαίνουν, είναι απαραίτητα για να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί. Είναι πάγονται στην έννοια της αναγεννήσεως. Τι είπε ότι για την, στους ψαλμούς διάβασε ότι σε σένα λέει Κύριε εξομολογούμε. Και όχι διαμέσου τον ιερέα. Λοιπόν, ακούστε, το εξομολογούμε στη γραφή, στους ψαλμούς, σημαίνει δοξολογώ. Και ο Χριστός που δεν είχε αμαρτίες χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα. Εξομολογούμε εσύ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης. Δεν σημαίνει εξομολογούμε Πατέρα σε σένα αμαρτήματα. Ο Χριστός δεν είχε αμαρτήματα, σημαίνει δοξολογώ. Σε δοξολογώ. Όταν λέει εξομολογούμε εσύ ο ψαλμός, σε δοξολογώ Κύριε, σε δοξολογώ Θεέ. Ό,τι όμως, όχι του δοξολογώ. Ναι, όχι του απολογούμε. Όχι του εξαγορεύω τις αμαρτίες μου, όχι. Ό,τι όμως και στο Θεό εξαγορευόμεθα τις αμαρτίες μας, ασφαλώς όταν προσευχόμεθα και λέμε Κύριέ μου, σήμερα έκαμε αυτή την αμαρτία, έκαμε αυτή την αμαρτία. Ελέησέ με, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα υλό σου. Εξάλληψον το όνομά μου, είναι και αυτό μια εξαγόρευση αμαρτιών στο Θεό. Αλλά αυτή η εξαγόρευση που κάνουμε στο Θεό και την κάνουμε όλοι και εμείς οι Ορθόδοξοι όταν προσευχόμεθα, λέμε τα αμαρτήματά μας στο Θεό, δεν είναι αρκετή για να τύχουμε σωτηρίας. Για να τύχουμε σωτηρίας ο ίδιος ο Θεός, ο σαρκωμένος και σταυρωμένος και αναστημένος Θεός, ο Ιησούς Χριστός, μετά την Αναστασή Του, απευθυνόμενος στους Αποστόλους, είπε «Αν την ον αφείτε τα σαμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτητε. Όσον λύετε τις αμαρτίες θα είναι λυμένες, όσον τις κρατείτε άλυτες θα είναι άλυτες». Αυτό σημαίνει
θα πας στον Απόστολο, σήμερα στον διάδοχο του Αποστόλου, τον Επίσκοπο, τον Ιερέα, και θα πεις, θα ταπεινώσεις τον εγωισμό σου, θα εξαγορεύσεις τις αμαρτίες σου, και αν έχεις ειλικρινώς μετανοήσει, ο Θεός διαμέσου του αντιπροσώπου του θα σου λύσει τις αμαρτίες. Εάν όμως πεις, εγώ αυτά δεν τα θεωρώ αμαρτήματα, εγώ δεν έχω σκοπό να κόψω αυτές τις συνήθειες, τότε θα σου πει ο ιερεύς, παραμένουν άλυτες οι αμαρτίες σου, πήγαινε, αν αλλάξεις μυαλά, έλα πάλι να τα πούμε. Μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, οι Ιουδαίοι, διότι ο Θεός προπαρασκεύαζε το μυστήριο του βαπτίσματος και της εξομολογήσεως, εξομολογούντος τον Ιωάννη τις αμαρτίες τους, στον πρόδρομο. Και οι πράξεις λένε ότι στην Έφεσο εκεί μετανοούσαν οι άνθρωποι και πήγαιναν στους Αποστόλους εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Και η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων έχει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ό,τι διδάσκει η Εκκλησία επισήμως διαμέσου των αιώνων, αυτό είναι κυριακό, αποστολικό, αυτό είναι ιερή παράδοση και ιερή παρακαταθήκη. Θα περάσουμε σε επόμενη γραμμή. Αρνούνται το μυστήριο της εξομολογήσεως, την εξομολόγηση σε πνευματικό πατέρα, οι άνθρωποι που δεν θέλουν να βάλουν κάτω τον εγωισμό τους. Γιατί να πας στον πνευματικό να πεις, Πάτερ, έκαμε αυτές τις βρωμιές, δεν είναι εύκολο να το πεις. Τραυματίζεται ο εγωισμός. Πρέπει να ταπεινωθείς μέχρι σε δάφος για να σωθείς. Ο Χριστός όρισε το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως ως μυστήριο ταπεινώσεως. Αμαρτάνομαι από εγωισμό και θα σωθούμε από ταπείνωση. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο ταπεινώσεως. Παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη. Κύριε Σωτηρόπουλε. Ορίστε. Δεν κρύβω να πω, επειδή και εγώ σαν πατρινιά κυκλοφορώ εδώ ανάμεσα στους πιστούς χριστιανούς, έχω μεγάλη αγανάκτηση απέναντι της Ιεράς Συνόδου και όλων αυτών των Βαρθολομαίων και Στυλιανών, οι οποίοι έδεσαν, λέει, στόματα λεόντων και αφήνουν και φαθαλίζουν θεολόγοι και περιορίζονται μόνο εκεί μέχρι το Παγκάριο. Θα έχουμε επιθυμία μεγάλη αυτό να διορθωθεί και να βγει σε έκπρεσες του διαλέξεως και τον Άμβωνος οπουδήποτε να μιλάτε, διότι είστε ο μόνος που ξέρω ότι έχετε ταπείνωση και γι' αυτό το λέω, που μπορείτε να ωφελήσετε ψυχές και να αγιάσετε ψυχές. Ουδείς νομίζω καλύτερος από εσάς δεν υπάρχει, διότι το ομολογούν όλα τα στόματα των ισορροπημένων πιστών χριστιανών. Ευχαριστώ. Διότι εδώ έχουν αφήσει στο Μαρούσι και έχουν κάνει ραδιοφωνικό σταθμό οι Εχοβάδες και αν θα σας ανοίξω τώρα θα ακούσετε τι λένε και πώς πιπηλίζουν τον κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος αφελώς ανοίγει το ραδιόφωνο και ακούει ό,τι σαχλαμάρα και ό,τι ανώμαλο και ό,τι δεν μπορώ να πω πώς να το εκφράσω. Και οι Πεντηκοστιανοί έχω κάνει ραδιοφωνικό σταθμό με αναμεταδότες και ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι... Και φημώνονται τα στόματα, όπως είπατε, ορθοδόξων θεολόγων, κηρύκων του Ευαγγελίου και καταδικάζονται και αφορίζονται. Είναι όντως θλιβερά φαινόμενα αυτά. Δυστυχώς τα έχω καταγγείλει. Πολλοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας και αντιπρόσωποι του Χριστού ομοιάζουν με τον Άννα και με τον Καϊάφα. Παρακαλούμε πάρα εγώ πολύ. Δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Εσείς από καλή διάθεση λέτε επενετικά λόγια. Υπάρχουν και άλλοι θεολόγοι, πιστοί, φλογεροί. Λοιπόν, όλοι δε οι θεολόγοι κατά έναν τρόπο ή κατά άλλον είναι υπό την δεσμένεια των κακών επισκόπων. Έχουμε 80 επισκόπους, λοιπόν οι 50, οι 55 είναι δυστυχώς δυσμενείς απέναντι των ευσεβών ανθρώπων και είναι 20-25 που είναι όντως σπουδαίοι επίσκοποι, ο Θεός να τους δίνει δύναμη να δώσουν μια γενικότερη μάχη για την Εκκλησία μας. Τότε... Δεν είπε ποιοι καταδίκασαν τον Χριστό. Μεγάλη εβδομάδα δεν περάσαμε, δεν ακούσαμε τα αναγνώσματα, τα πάθη του Χριστού. Οι αρχιερείς τον κατεδίκασαν, αυτοί που έπρεπε πρώτοι να τον υποδεχθούν ως Μεσσία. Αυτοί τον καταδίκασαν συνυπουργούντων των ιερέων και των Φαρισαίων, των αρχόντων του Ισραήλ. Λοιπόν,
Είναι φοβερό πράγμα. Σήμερα να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι έχουμε και 2-3 δεκάδες καλούς επισκόπους και έχουμε και εκατοντάδες καλούς ιερείς. Ίσως από τις 10.000 δεν είναι εκατοντάδες μόνο, είναι και χιλιάδες καλοί ιερείς. Δεν λέω ότι είναι Βασίλειοι και Χρυσόστομοι, αλλά άνθρωποι συμμαζεμένοι και με φόβο Θεού. Έχουμε αρκετούς καλούς κληρικούς ακόμη. Θα έρθουν χειρότερες ημέρες, να προετοιμαζόμεθα ψυχολογικώς. Θα έρθουν χειρότερες ημέρες στην Εκκλησία, που θα ψάχνουμε με το φανάρι του Διογένους να βρούμε έναν ευλαβή κληρικό να ανοίξουμε την καρδιά μας. Ακριβώς γι' αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να αποκατασταθείτε στο θέμα αυτό που έχουν με τόση εσχρότητα, με συγχωρείτε για τη λέξη, θα μεταχειριστώ, να αναφέρονται απέναντι του Αγίου προσώπου σας αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θέλουμε και επιθυμούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και σύνοδος, δεν βλέπουμε αν υπάρχει και αρχιεπίσκοπος. Δεν ακούγεται η Εκκλησία, τι έχει πάρει τον καιρό. Εκκλησία δεν είναι οι επίσκοποι. Η Εκκλησία είναι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός. Εμείς πάντως θέλουμε να δείτε στην διεστηρία. Και εσείς είστε ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Πολλοί επίσκοποι είναι νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Το λέει η Αποκάλυψη για έναν επίσκοπο. Ο Χριστός το λέει. Έχεις όνομα, λέει, ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Και ζωντανεύουν μόνο όταν κινδυνεύει ο θρόνος τους, η καρέκλα τους. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα πούνε μερικοί ότι είμαστε ιεροκατήγοροι. Δεν είμαστε ιεροκατήγοροι. Ιεροκατήγορος ήταν ο Απόστολος Στέφανος, ο οποίος έλεγξε την Ιερά Σύνοδο των Εβραίων. Ιεροκατήγοροι ήταν οι Απόστολοι, ιεροκατήγοροι ήταν οι πατέρες. Λέμε με πόνο ψυχής μια θλιβερή πραγματικότητα. Να πω κάτι. Ορίστε. Έτσι από περιέργεια έχω ανοίξει μερικές φορές στο σταθμό των Ιεχωβάτων αυτών που είναι στο Μαρούσι. Να μην τους λέμε οι Ιεχωβάδες, τους πάει πολύ. Ναι. Οι Ιεχωβά στα εβραϊκά λέγεται Πλανεμένους ο Θεός. Άμα τους πούμε οι Ιεχωβάδες είναι σαν να τους λέμε θεούς, ενώ αυτοί είναι σατανάδες. Λοιπόν, θα τους λέμε οι Ιεχωβίτες ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ή χιλιαστές. Όχι Ιεχωβάδες. Οι Ιεχωβάδες, άμα πούμε, είναι σαν να λέμε ότι είναι θεοί. Η Ιεχωβά λέγεται στα εβραϊκά ο Θεός, στα ελληνικά λέγεται Κύριος. Θα τους λέμε λοιπόν οι Ιεχωβίτες ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ή χιλιαστές. Το χιλιαστές και το ψευδομάρτυρες τους πειράζει πάρα πολύ. Να σας πω κάτι. Να περάσουμε όμως και σε άλλη γραμμή, ολοκληρώσει την ερώτηση σας, γιατί περιμένουν κι άλλες. Ακούτε, ναι. Μόνο αυτά και κλείνω. Πάμε κι άλλοι, μάλιστα. Έλεγε ένα βράδυ προ καιρού ο σταθμός τους ως εξής, ότι τα είχα εξηγούσει την Αποκάλυψη και λέει ότι Αντίχριστος θα επέλθει από τους Έλληνας και συγκεκριμένα από τους Χριστιανούς. Όχι, ο Αντίχριστος θα προέρχεται από τους Εβραίους. Λοιπόν, μόνον Εβραίο θα αναγνωρίσουν οι Εβραίοι ως Μεσσία τους. Τους δικά τους, τα οποία πλέον... Στη μετάβαση του νέου κόσμου. Α, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Ναι, βέβαια. Μία, το σύνταγμα... Έχω πλαστογραφεί στην Αγία Γραφή. Τι να συζητάμε, αφήστε... Συγγνώμη, το σύνταγμα όταν θα λέει... σε ενοχλούν στα σπίτια, κοιτάξτε να τους παραπέμπετε εδώ, σε διάλογο. Αν έχουν τα κότσα να έρθουν εδώ να κάνουμε διάλογο. Και στο Αγρίνο που μείνει κάποια κυρία εκπαιδευτικός, οπουδήποτε να τους λέτε αυτά τα οποία έχετε να πείτε στην εκπομπή του κύριου Κουτσέλη εδώ, με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Σε αντιπαράσεις, καλές, τους ξανακαλούμε, τους προσκαλούμε και αν πράγματι έχουν επιχειρήματα, να πείσουν οποιονδήποτε. Συγγνώμη και κλείνω. Δεν μου λέτε, το Σύνταγμα λέει ότι δύναται καθώς να πιστεύει όπου νομίζει, όπου θέλει. Μόνο να μην προσιλητήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως προσελκύζουν αυτοί διαμέσου ραδιοφωνικού σταθμού, τόσο επίσημα στην Αθήνα και μάλιστα έχει σκεπάσει, λένε, και το σταθμό του Πειραιός, του Καλλινίκου. Γιατί λοιπόν με ποινούς πλάτες κινούνται αυτοί και ακούγονται οι φωνές αυτών και κλείσαν το στόμα λεόντων, όπως τη χάνετε εσείς, δεν είναι δηλαδή να το συζητάει κανείς. Γιατί είναι πολύ αγανακτισμένος ο χριστιανός, ο κάθε Έλληνας εδώ πέρα που σας γνωρίζει, γιατί εγώ σας θυμάμαι και στη Σπάτη, που σας καλούσε ιδιαίτερα τότε που κάναμε 6,5 χρόνια περιστία εκεί, ο ίδιος ο Μητροπολίτης ο Αείμνης ο Ηρώθιος εκεί, και είχατε έρθει 3 φορές και όλη η Λακωνία η οποία την χάει να έχει μετοκίσει η Αμερική και έχουν έρθει πολλοί οκουβάδες από εκεί,
και έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά και έχουν εξοπιστήσει και μιλούσατε και όλη η Λακωνία σας επιθυμούσε να ήταν αντιατών να σας είχαν... Ο αείμνηστος Σπάρτης Ιερόθεος ήταν μια έτσι πολύ έτσι εκλεκτή ψυχή, ήταν πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος, αγαπούσε το Λόγο του Θεού και πράγματι επανειλημμένες φορές με κάλλη συνεργαστήκαμε σε ιερατικά συνέδρια, στις πόλεις, στα χωριά. Δώσαμε τη μάχη του Ευαγγελίου. Δεν έχουν όλοι οι επίσκοποι τα ίδια αισθήματα. Να ξέρετε δε, κυρία μου, ότι εμένα με κατεδίκασαν ακριβώς για να μην κηρύττω. Και μου θέτουν τώρα ένα όρο. Μου λένε, θα άρω με τον αφορισμό, έχουν πιεστεί και αυτοί. Λοιπόν, και αισθάνονται ότι βρίσκονται σε λαβύρινθο και δεν ξέρουν πώς να βγουν από το λαβύρινθο. Λέει, λέει να ζητήσει συγγνώμη. Λέω, δεν έκανα καμιά ασέβεια να ζητήσω συγγνώμη. Όταν σφάλω, ζητώ συγγνώμη. Όταν δεν σφάλω, δεν ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη να ζητήσουν αυτοί οι οποίοι ήβρισαν τον Κύριο. Λοιπόν, λέει τότε να κάνεις μια δήλωση ότι δεν θα ξαναπάς να κηρύξεις στην Αυστραλία και θα άρω με τον αφορισμό. Ούτε τέτοια δήλωση κάνω, λέω, δεν θα γίνω δηλωσίας, είμαι θεολόγος και προορισμό έχω να κηρύττω το Λόγο του Θεού. Αυτό θα πει θεολόγος. Και δεν αρνούμε την ιδιότητά μου και το καθήκον μου, ούτε αρνούμε το λαό της Αυστραλίας που με καλεί να πάω να κηρύξω. Πήγα τρεις φορές και θα ξαναπάω αν θέλει ο Θεός. Με το καλό, καλή σας νύχτα. Θέλω να μην κηρύττω. Να είναι ασύντοτοι οι οικουμενιστές, να μας ενώσουν με τους παπικούς και με τους πρωτεστάντες και με τους αλουθρίσκους. Να περάσουμε σε επόμενη γραμμή. Η τελευταία... Φωνάζουν τα δαιμόνια στην Αθήνα, τα έχουν ακούσει άνθρωποι. Εμείς ρε βάλαμε τον Αυστραλίας να αφορήσει το Σωτηρόπολο για να μην κηρύττει. Είναι συνεργάτες του διαβόλου, το λέω επισήμως από αυτό το κανάλι. Όσοι πολεμούν το κήρυγμα είναι συνεργάτες του διαβόλου. Πιστεύω να δώσα την απάντηση σας και όσοι είχαν κάποια πορεία να έλαβαν την απάντηση. Να περάσουμε σε μια τελευταία γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Κουτρουμπέλη. Ναι. Με ακούτε. Μάλιστα. Ακούστε, είχα πάρει πιο νωρίς τηλέφωνο. Ναι, ναι. Και ρώτησα αν θυμάστε για τα φυλασσόμενα οστά. Αλλά επειδή ο κύριος Σωτηρόπουλος όχι ότι δεν ήταν ερμηνευτικός, ήταν ερμηνευτικότατος στην ερώτησή μου, αλλά δεν ήταν, δεν αποσαφήνισε πλήρως το θέμα, θα ήθελα να του πω το εξής. Κύριε Σωτηρόπουλο, είπατε ότι τα σώματα τα αναστημένα θα είναι και υλικά. Τότε γιατί τα βιβλία λένε ότι ο παράδεισος δεν είναι τόπος, αλλά είναι κατάστασης, αφού το σώμα θα είναι και υλικό, εκτός από την αυθαρσία που θα έχει. Δεν θα πρέπει να έχει και κάποιο τόπο να διαμένει? Γιατί το υλικό σώμα σε κατάσταση δεν το καταλαβαίνω αυτό. Την ακούστε, ναι. Να σας απαντήσω. Ο Απόστολος Παύλος τι λέγει? Αρπάχθηκα μέχρι τρίτου ουρανού και μπήκα στον παράδεισο. Δεν ξέρω αν μπήκα με σώμα ή χωρίς σώμα. Ο τρόπος που εκφράζεται σημαίνει ότι ήταν δυνατόν να πήγε όχι μόνο ως ψυχή αλλά και ως σώμα στον παράδεισο. Ναι, στον παράδεισο θα πάνε τα σώματα, αλλά τα σώματα έχουν σάρκα και οστά, αλλά αυθαρτοποιημένη σάρκα και αυθαρτοποιημένα οστά που δεν θα πονούν, δεν θα αρρωστούν, δεν θα έχουν σεξουαλικές ανάγκες, δεν θα έχουν άλλες ανάγκες φυσικές. Λοιπόν, θα είναι σώματα σε ανώτερη κατάσταση, ασύλληπτη κατάσταση. Λέω και για τον τόπο. Δεν είπε ο Χριστός. Κάποιος τόπος, έστω και πνευματικός και υλικός μαζί. Ο παράδεισος είναι ένας χώρος ο οποίος προορίζεται για τους ανθρώπους τους ολοκληρωμένους, τους αναστημένους που θα είναι και ψυχή και σώμα. Δηλαδή ο παράδεισος θα είναι και υλικός και πνευματικός. Σας απαντώ. Ο παράδεισος είναι ένας χώρος που θα είναι και για τα πνεύματα και για τα σώματα τα αυθαρτοποιημένα. Περισσότερα μη ζητάτε, διότι ο Παύλος που πήγε στον Παράδεισο δεν είπε λέξη, είναι απερίγραπτη εκείνη η πραγματικότης. Είναι απερίγραπτη. Οίκος θα λέει άρι τα ρήματα αού και ξών ανθρώπο λαλίσε. Να κοιτάζομαι να πάμε στον Παράδεισο και να μην πολύ πραγμονούμε τη φύση του Παραδείσου, να μην πολύ εξετάζουμε πώς είναι.
δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι ο παράδεισος, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε τον παράδεισο. Δεν θα περάσουμε σε άλλη γραμμή. Κύριε Σιδηρόπουλε, κλείνοντας, θα ήθελα να συμπληρώσω και πέστε μου τι. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους αγαπητούς τηλεθεατάς, διότι μέχρι ώρα 1:30 παρακολουθούν την εκπομπή. Σημαίνει ότι υπάρχει. Και το πρωί να καθόμαστε. Λοιπόν, και από τηλεφωνήματα που σας κάνουν, που είστε ο υπεύθυνος της εκπομπής, και εδώ και από την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων και από τηλεφωνήματα που σας κάνουν στο σπίτι, αποδεικνύεται ότι αυτή η εκπομπή έχει μεγάλη ακροαματικότητα και θεαματικότητα. Αυτό είναι ένα παρήγορο σημείο, σημαίνει ότι στην πατρίδα μας, παρόλη την πλήση εγκεφάλων, την ανηλαιή πλήση εγκεφάλου που γίνεται για να αποκτηνωθεί ο ελληνικός λαός, υπάρχουν άνθρωποι με πνευματικά ενδιαφέροντα, υπάρχει το λίμα, το μικρό πίμνιο, το εκλεκτό υπόλοιπο, η ζήμη, η ευλογημένη, η οποία θα ζυμώσει το θύραμα, και σε αυτό το λαό θα στηριχθούμε, θα στηρίξουμε τις ελπίδες μας μετά το Θεό για καλύτερες ημέρες στο έθνος μας. Αγαπητοί τηλεθεατέ, Χριστός Ανέστη, ευχόμεθα εν καρδίως η χαρά του Αναστάντος Κυρίου και Θεού μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού να πλημμυρίζει τις καρδιές σας. Στη σημεία αυτό θα ήθελα να πω και εγώ έτσι πάνω σε αυτά τα οποία δεν ξέρω βέβαια αν θα σας δώσω το λόγο, παρότι δεν έχω χρόνο αν κάνω κάτι λάθος. Ο Θεός είναι Θεός τάξης και αρμονίας, κύριε Σωτηρόπουλε. Και αν το χτιστό, το φθαρτό κόσμο, μετά την πτώση βέβαια του ανθρώπου, τον έφτιαξε με τόση αρμονία και τόση ομορφιά, είναι δυνατόν αυτός ο αιώνιος κόσμος, ο πνευματικός κόσμος, που δεν μπορώ να τον ορίσω και δεν τον γνωρίζω για να τον ορίσω, να μην έχει την τάξη και την αρμονία και την ομορφιά εκείνη την πνευματική που δεν μπορώ να περιγράψω, αλλά να είναι ένα κενό, αχανές, δεν νομίζω. Oh. Άρα υπάρχει λοιπόν μια πνευματική ομορφιά, η οποία ναι μεν δεν μπορεί να περιγραφεί, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι ανώτερη από αυτή την ομορφιά, τη χτιστή του κόσμου τούτου. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό. Ο Χριστός, επαναλαμβάνω το χωρίον αυτό, είπε στους μαθητάς του, δεν είμαι πνεύμα, φάντασμα σημαίνει εδώ η λέξη πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα όπως νομίζετε, είπε, έχω σάρκα και οστά. Ενώ το πνεύμα, το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Ψηλαφίσετε με να δείτε ότι έχω σάρκα και οστά. Αλλά σάρκα και οστά σε κατάσταση αυθαρσίας και αθανασίας και δόξης. Έτσι πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών ο άνθρωπος, αφθαρτοποιημένος, αθανατισμένος, ένδοξος, που λάμπει και ακτινοβολεί. Όμοιος μεταναστημένο σώμα του Κύριου μας. Έτσι. Αγαπητοί τηλεθεατέ, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα με ένα εκλεκτό καλεσμένο. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη.